Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Έτσι φορτσάτη, δυναμική, καλημερούδια με το ωραίο το μουστάκι. Ναι, τι δυναμική, ρε. Τι δυναμική, ρε. Καλά, λίγο. Βάλαμε να ήρθε και ο Δησεράπης εδώ, φτιάχνει. Ο άλλος τρώει 6 μήνες φυλακή, να πούμε. Ρηξικιαστών. Α, με ξεκινάμε με την πάρετε χαφ καλό, ένα 90, καλό. Δεν τον παίρνουμε. Δεν τον παίρνουμε. Α, λες πάνε όλα στραβά, ε. Ναι. Ο Άρης δεν πήρε ξάρι, πήρε κάτι soft οχτάρια. Ναι. Ο Ατρόμητος πήρε το βέλιο που του ρούβηξε η οδοντίατρος στο προστάτη. Τι ωραία ξεκινάς, ναι. Ρε Κωνσταντίνε, δηλαδή. Ποδοσφαιρική αισιοδοξία βγάζει. Ο Παλαθηναϊκός βγάζει, να πούμε, μια. Μια θλίψη να πούμε. Έχει ένα μαχίτ μαζί του. Ένα μήνα τον μπαζαρεύει από τον Αποέλ, δεν μπορεί να τον πάρει. Δεν υπάρχει. Μοχίτο χωρίς αλκοόλ. Μοχίτο χωρίς αλκοόλ. Μοχίτο χωρίς αλκοόλ. Γιατί να κάνουμε, Κωνσταντίνε, στην Ελλάδα είμαστε, Σούπερ Λίγκα τώρα. Ο Ηρακλής πάει να βγάλει γάμα εθνικής. Αυτό πήγανε, λέει, στο. Έχει εκεί κολλήματα τώρα. Πήγανε στην Τρίγλια, λέει. Του έριξαν πόρτα. Του έριξαν πόρτα. Αυτό εκεί που έχει την Τρίγλια. Έχει να αγοράσει τρεις Ηρακλίδες, πήγα να πουλήσουν μαγκιά και ρε πάρε ταπεινά, πες βοηθήσεις ρε παιδιά. Σεμνά παιδιά, ναι, φουκαράδες είμαστε. Εντάξει είσαι Ηρακλής όμως τώρα σχέση με την Τρίγλια, φέρετε το αφημί εδώ. Ρε φουκαράς είσαι, πάρε στο σγουρί εκεί και μας, και μας κέρδισανε, δεν μας άφησανε. Με έκανες η καρδιά περιβόλη τώρα. Πως εκεί πέρα δήμαρχος επί Πασόκα εκεί πέρα στην Τρίγλια. Τα είπες όλα ρε φίλε, σε ένα λεπτό τα είπες όλα. Πού πάτε ρε, τα αγάρια πρωί πρωί να πούμε. Θα σε γυρίσω αλλού τώρα, πες χρόνια πολλά, χρόνια πολλά πιστεύω. Πες στον εγγονό του ρε παιδί, να το θυμάται. Έχεις ένα χρόνο με εξαλείσει. Τι κάνει ο Παπαναγιανόπουλος, πού έφαγε, πού αερίστηκε, πού πήγε και έκανε σεξ. Δηλαδή σήμερα που είμαι έχουμε μνήμη του ελληνικού κινηματογράφου. Ναι, αλλά είσαι και φαν του Παπαγιανόπουλου κυρίως. Λοιπόν, σαν σήμερα, εκεί στο ξενοδοχείο που έπεσε εκεί πάνω στο Τέξας ήταν αυτό το ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο, εστιατόριο. Εστιατόριο, άμπρα. Εκεί τον απεβίωσε ο Παπαγιανόπουλος. Μεγάλο θεατράνθρωπος. Θα ήθελε να επιβιώσει σαν τον Παπαγιανόπουλο. Να είσαι 72 και να σου κάνει ξεροχαδάκια μια 23 χρονών και να πέσει με έμφραγμα κάτω. Δεν κακό. Δεν κακό τώρα μετά, αλλά 72. Στα χέπα να περιμένει να σβήσει το φως. Τώρα που το σκέφτομαι λίγο, ναι. Ρε Κωνσταντίνε, δεν κακό, ε. Στα 72 με 23 χρόνια. Και να γαργαλεύει. Θαυμάστρια κιόλα. Και θαυμάστρια κιόλα. Αυτό, ρε, να σε υπογράψω κανένα αυτόγραφο. Να προσπαθεί εκεί γουτσου γουτσου να μην σηκώνεται η διάθεση. Ο γερανό, δεν σηκώνεται τον γερανό. Ακούσε, κουλιά. Ναι, για πε τι γίνεται. Αν η αρτηρία είναι κλειστή. Δεν σηκώνεται τίποτα. Δεν σηκώνεται τίποτα. Γιατί όλα ματώνονται, ρε. Ούτε η τρίκα από τα αυτιά δεν σηκώνεται. Γιατί όλα έχουμε να κάνουμε το αίμα, άμα ο κάτω. Όταν έχει κάποιο, α πούμε. Αυτά τα έλεγε ο Αλέφατος. Τι πλάκα, Αλέφατος. Τι έλεγε πάλι ο Αλέφατος. Είπε, λέει, η Ουρανία. Η Ουρανία γυναίκα του. Ναι. Ότι, α πούμε, μια συγγένησά τη, ο άντρα τη πήγε να την κάνει έρωτα και δεν μπόρεσε. Και τι λέει ο Αλέφατος. Πόσο γονών τώρα η Ουρανία και ο Αλέφατος. Τότε ήταν αυτοί 55. Κατάλαβε ότι η βλάβη λέει, είναι λέει από πάνω. Ο Αλέφατος κατευθείαν στον καρδιολόγο. Καλά είπε ο Αλέφατος. Τον έσωσε όμως. Φυσικά καλά. Του βρήκανε κλειστά τα πάντα να πούμε. Φίλε, είναι θέμα αυτό. Γιατί... Ρε τον Αλέφατο. Λέει... Το νορμάλ λέει ο άνθρωπος. Η γαντά μου λέει ρούλα, ο τάδε λέει πήγε να πει και δεν μπόρεσε. Λέω και τι έκανε. Σφαίρα κατευθείαν στον καρδιολόγο λέει. Προσέχει την αρτηρία.
αντέχει ο Αλέφαντος. Θα φιλεί σκούτελα ο Αλέφαντος ολονών και μετά. 81. Τι 81, αυτός παίζει box, τρέχει, βαράει, κλωτσάει, κάνει διαφημίσεις. 81 χρονά μάμασαν όλοι έτσι, αλλά 72 τώρα να σε φιλήσει ο κούτελο, να σε αφήσει η άλλη που είναι από πάνω και σε γαλεύει. Είχε πάει παϊδάκια από το Τέξας ο άλλος. Α, έφαγε κιόλας. Πήγε, ναι. Εντάξει ρε φίλα, δηλαδή τρως παϊδάκια και πας με το 23χρονη. Και την καρδιά σου, διαπεθάνεις. Παίζεις, κάνεις τρίμπλα στο Χάρο να πούμε και πας να τον ξεφύγεις τώρα. Ούρα, ο Χάρος είναι ο Βαρέλα και δεν περνάει τίποτα. Δεν περνάει να πούμε. Ο Βαντάικ είναι ο στόπερ, πλάκα με κάνεις. Ο Χάρος. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν απεβίωσε ο... Όχι, σαν σήμερα συγεννήθηκε ο φίλος μας ο Παπαγιανόπουλος. Σαν σήμερα απεβίωσε όμως ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Άγιο, γινόταν... Άγιο δεν το λες. Άγιο τον κάνανε επίσημα. Όπως κάνουν όλους τους άλλους. Σύμφωνα με τους νόμους πρέπει να, από τη στιγμή που θα κοιμηθεί, γιατί έτσι λένε, ναι, να περάσουν 100 χρόνια. Τώρα, για λόγους εμπορικούς, τον αγιοποίησαν πριν τα 100 χρόνια του θανάτου του, τον δικό μας τον Παΐσιο. Τον Αρσένιο Εσνεπίδη, όπως είναι το κοσμικό του όνομα, ναι, γεννήθηκε στα Φάρασα, ναι, της Καπαδοκίας 25 Ιούλη του 24. Το 24. Έτσι, το 24. Γεννήθηκε. 24, με τον Λόραντ παρέα. Απεβίωσε, ναι, εδώ στο Θεαγένιο ο άνθρωπος. Έτσι. Θεαγένιο. Βέβαια, πλέον Άγιος, όχι άνθρωπος, διότι η Ορθοδοξία. Ναι, ναι. Και το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης στη μνήμη του εορτάζεται πλέον 12 Ιουλίου, τον έκανε Άγιο το 2015. Είναι, μάλιστα, ο τελευταίος Άγιος, ναι, που έχουμε δει και έχουν γνωρίσει πολλοί κόσμος από εμάς. Ναι. Και γι' αυτό γίνεται και χαμός. Καλά, τουλάχιστον αυτός ο άνθρωπος βοήθησε κόσμο. Δεν σκότωνε ανθρώπους να τον κάνουν όπως τους άλλους. Βοήθησε αυτός κόσμο. Βοήθησε ψυχολογικά πολύ κόσμο. Σωστά. Δηλαδή, πάρα πολύ κόσμο. Πήγαινε ο άλλος αντί να πάει στον ψυχίατρο, στον ψυχολόγο. Ναι. Πήγαινε στον γέροντα Παΐσιο, του έλεγε το πρόβλημά του, του έφτιαχνε την ψυχή κτλ. Έβλεπε με αισιοδοξία, ήταν λυπημένος, ξέρω εγώ. Τον ανέβαζε ψυχολογικά του. Ήταν καλός άνθρωπος. 4 Φλεβάρι έκανε, ναι, χείριση στο Θεαγένιο το 94. Δεν άντεξε πολύ. 12 Ιουλίου, σαν σήμερα, απεβίωσε. Πόσο χρόνο ήτανε? Μικρός, όχι μικρός, ψέματα. 72 νομίζω κι αυτός. Πότε γεννήθηκε, κάτσε. Το 24. Πότε πέθανε? Το 94. 30, 70. 70. Καλή 70. Μπορούσε μερικά χρόνια από ακόμα. 70. Άμα δεν σε μετά... πιάσει ο Δράκουλας, ο Δρακουμέλ. Εντάξει. Μέχρι εγώ 75 έχω το μεσόωρο, γι' αυτό σου λέω. Τόσο είναι ο μεσόωρο. Ναι, από 75 μετά εκεί είσαι, εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά το Παπαγιανόπουλος, ναι, πέθανε μέσα στο σεξ, θα πούμε. Ναι. Ναι. Καλή φάση, ε. Καλύτερα από τον Παΐσιο πέθανε. 100%. Ο άλλος ήταν στο Θεαγένιο. 100%. Και ο άλλος, θα πούμε, ήταν με τη Μικρούλα. 100%, δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, έχουμε βάλει κάτι χορεύτρες σήμερα να σας υποδεχτούν, έτσι στο ποστάρισμά μας. Μου έλεγες προηγουμένως έξω αν έλεγα, έχω πάει με χορεύτρια. Ναι, σε έχω. Γιατί μου είπες ότι κάνουν αυτά, εσύ έχεις πάει. Έχω πάει, ναι. Πότε πήγες? Πούτζου. Πούτζου όλα. Μετά την Τζέννη σταμάτησαν όλα. Εντάξει, θα ακούει η Τζέννη. Καλημέρα. Δεν ακούει, δεν ακούει, ξέρω. Γι' αυτό, εντάξει, σου, γι' αυτό πουλάω τρελά τώρα. Δεν, εντάξει, ακούει. Μαγκές κομμένες. Δηλαδή, πούτζου όλα. Πούτζου. Πώς έγινε δηλαδή? Τι πώς έγινε, σε πότε πώς έγινε. Το παιδί μου ήταν επαγγελματίας χορεύτρια. Και επαγγελματίες έχω κάνει. Οπότε δούλευε και στις κολόνες που χόρευε. Α, τέτοια χορεύτρια ήταν. Αυτές δηλαδή, πως καρφαλώνουν πάνω στα ταβάνια. Άρα πλήρωσες. Όχι. Πώς έγινε? Τη γνώρισα. Πού τη γνώρισες? Στο μαγάζι που δούλευε. Πήγαινες εκεί και έπινες ουίσκι νοθευμένο. Πυρώνει, ναι. Όπως τώρα θες να βγάλεις τα εσόψια. Ναι, τη γνώρισα, παιδί μου, και αυτή. Πόσο σου κόστησε? Σπαθή θα μιλήσεις. Στο μαγαζί τι? Όχι, γενικά, πόσο σου κόστησε? Α, τριμεράκια φεύγαμε. Ναι. Τριμεράκια φεύγαμε. Δηλαδή έβγαζα και εγώ το. Πόσο χρονών ήσουν? Τότε. 26? 26. Ναι, 26 χρονών. Τώρα, άμα θες να κάνεις τέτοιες τρέλες, ναι, θα πληρώσεις, να πούμε. Τώρα πληρώνεις. Τώρα πληρώνεις. Καλά, τότε δεν υπολογίζαμε πολύ το χρήμα, γιατί ήταν βαθύ Πασόκα ακόμα. Έπιανε. Άλλο έπιανε, λέω. Ναι, 26 χρονών ήμουν. Δεν σου βγήκε δηλαδή. Και θυμάμαι πήγαινα πολύ τακτικά τώρα, ναι, κάπου με το σκαλί. Δεν πειράζει, ναι. Στο φίλο μου τον Θοδωρή, τον Παπαδόπουλο εκεί, Κατερίνη. Ναι. Και είχαμε πολύ τζέρτζολο. Στείλατε τα μάτς? Τι καραμάτσα? Όχι, όχι. Ο Θοδωρής Παπαδόπουλος, φίλες, χωρεμένος, έτσι. Πρόεδρος του Ηρακλή, από αυτούς που πραγματικά. Παίζατε ρε κανένα μάτς, αυτό εννοώ. Δηλαδή. Παίζαμε και σχηματάκι. Παίζαμε. Κανονικά μάτς. Κανονικά, κανονικά. Μάλιστα. Κανονικά, κανονικά. Και πού θες να καταλήξεις με τη χορεύτρια? Ότι είναι πάρα πολύ ευέλικτες. Γιατί σε είδα, έβαλες τις χορεύτριες. Έβαλα λίγο να γυμναστούμε λίγο. Το μάτι, το κορμί να γυμναστούν είναι, ναι, πάρα πολύ δυνατές. Αυτό, ναι, είπα. Ότι οι, ναι, χορεύτριες, ναι, να ξέρετε, να τις υπολογίζετε για πολύ υψηλά. Έχουν πράγματα. Ένα μειονέκτημα οι χορεύτριες. Για πες. Είναι άβυζες. Ναι, οι περισσότερες δεν έχουν. Σωστό και αυτό. Ναι. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, εσείς που κοιτάτε το στήθος, ας πούμε, και τα, ναι, λοιπά. Αν, ναι, κοιτάτε στήθος, να ξέρετε, οι χορεύτες μπορεί να μην το έχουν. Δεν το έχουν. Αλλά έχουν όλο το άλλο το πακέτο. Το πακέτο το άλλο. Ναι. Να δίνεις καμιά συμβουλή σαν μεγαλύτερος. Σωστά. Να ανοίξεις τα μάτια στα νέα παιδιά. Στους νεότερους. Ναι. Εντάξει, αλλά μπορούν να περάσουν πολύ, ναι, όμορφα πραγματικά με χορεύτες. Θα χορεύουν πάνω στα, ναι, στα κρεβάτια. Μπαλέτο θα έχουν. Μην δίνεις τώρα τίποτα ιδέες. Πρωί-πρωί με κλειστές αρτηρίες. Όχι. Και σαν τον Παπαγιανόπουλο, να πούμε. Ναι, αλλά το άλλο που δίνουμε σήμερα, τη συμβουλή που δίνουμε, είναι αν δεν μπορείτε να κάνετε, ναι, ναι, κατευθείαν κάποιο λόγο.
Αυτό είπε ο Αλέφωδος, έσωσε, αυτό ισχύει. Έσωσε το συγγενή του. Ισχύει αυτό, γιατί όταν δεν τσικώνει το γερανός, ναι, έτσι σημαίνει ότι δεν κατεβαίνει το αιματάκι κάτω και γι' αυτό δεν σηκώνει το γερανός. Όλα αιμάτος είναι. Α, μπράβο, άρα κάποιες αρτηρίες δεν είναι καλά. Κάτι βούλωσε να το, ναι, φίλε, προσέρετε. Κοινωνικό έργο είναι αυτό. Πώς πάει ο Πετμεζάς με τον Τότι. Μπράβο. Και κάνουν τα καρμπιρατέρ και τα αυτά και τα ανοίγουν. Να. Αναπνέει ο κινητήρας. Ο Μούχαλης από αρτηρίες πρέπει να ξέρει εκεί με το κροπολίο που κόβει τα. Ο Μούχαλης ήταν μαζί μας. Ήταν μαζί, ναι, βέβαια. Το ξέρω. Τα είπε ότι ήταν μαζί. Στην Μαρμίτα παρέα, καλοκαιρινή παρέα. Καλημέρα το φίλο μας. Καλημέρα, ρε Μούχαλη. Κάνα ρεπόρτο και κάνα ραπόρτο τελευταίο. Βγήκα μια δυσούλα. Πήγα για δουλειά εγώ. Ναι, 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 το ξέρω. Αφού είσαι workaholic. Καλοκαίρι δεν. Workaholic, ναι, δεν σταματάμε. Θα ασχοληθούμε λίγο και με το τηλεμάρκετινγκ. Αλλά. Το ραδιοπτικό. Αλλά. Όχι ραδιοφωνικό. Τι θα το... γίνει. Βελόπουλο νο 2 δηλαδή. Ο Βελόπουλο έκανε περιουσία και ο άλλο. Μόνο έκανε τι και βουλευτή είναι τώρα. Δεν πειράζει. Πούλησε και τι επιστολέ από τον Χριστό που του μοίραζε, λέει πολιτή. Γιατί ο Χριστό, γιατί ο Βελόπουλο, γιατί να τον αγαπάει ο Χριστό το Βελόπουλο. Ναι, ναι, εντάξει, ψυχούλα και αυτό. Εδώ το ληστή τον έκανε τον αθώ. Ναι, τον αθώ και τον μετάνιο. 3.000 να μην τον αθώσει. Αλλά κοίτα να δεις. Όλα τα βάζει. Καλημέρα από εξωτική Μύκονο. Ναι. Καλημέρα από Στοχόλμη. Ναι. Αλλάζω τα δεδομένα, λέει τώρα μετά τον τραυματισμό του Φουρτούνη. Αν ήμουν Μπούκο Πάκ θα πήγαινε ένα 40. Έσφιξαν Ολυμπιακοί, περαστικά στο παιδί. Αυτά να μην γίνονται. Αυτό είναι το... η άσχημη είδηση ημέρα. Περαστικά το υπόξιδε λένε στο παιδί γιατί από κάτω από το νιούς θα πούμε ρίχναν κατάρες. Τέλος πάντων. Πού αγόρι μου. Τι, πού. Καλά, θα υπάρχουν και αυτοί ρεσί. Με τόσους πολλούς, αλλά η είδηση είναι κακή. Όχι, για τον Παόξι είναι καλή. Γιατί είναι καλή. Γιατί ότι ο Φορτούνης μπορεί ηγέτης να μην είναι, ναι, αλλά ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος το τελευταίο 1,5 χρόνο είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Πήρε μία άνοδο από την προπόνηση την ατομική που έχει κάνει. Ναι. Ωραία, πήρε μία άνοδο. 100%. Τώρα, αυτό εδώ είναι χαρά για τον Παοξή, γιατί σου λέει ένα. Όπως χάρηκαν Ολυμπιακοί. Που ο Βιερίνια για παράδειγμα. Όχι μόνο ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο. Ο Πάουκ είναι πολύ άτυχο φέτο το καλοκαίρι. Οι δύο καλύτεροι. Γιατί να μην χαρεί δηλαδή ο Πάουκ. Να μην χαρεί, ρε φίλα. Χαρεί τώρα με τον Πόνο Ταλού, δηλαδή να χαρεί επειδή είσαι μαλωμένο με τον γείτονα. Ναι, είσαι ναι, μαλωμένο, έτσι. Ναι, ναι. Δεν θε να πάθει και κάτι όμω. Εκεί θέλω να πάθει. Όχι, είσαι επειδή είσαι μαλωμένο να τα κακαρώσει. Δηλαδή άμα τα κακαρώσει θα στεναχωρεθεί εσύ. Ναι, αλλά γιατί να το πάθει. Δεν φτάνουμε ω εκεί. Είναι μετά πάμε σημείο τη κακία. Θα λυπηθεί, διαφά το βράδυ δηλαδή. Ούτε θα λυπηθεί, ούτε διαφά το βράδυ, αλλά δεν το εύχεσαι για τον άλλον γιατί. Είναι κάτι που μπορεί να το πάθεις και εσύ. Χτυπάξε. Δεν εύχεσαι. Αλλά αν το πάθει, να μην το πάθει κανείς. Κανένας δεν μας. Ναι. Όχι, εμένα δεν μου άρεσε η είδηση. Καθόλου. Καταρχάς εσύ, είναι αγωνία. Επειδή είσαι έξυπνο. Ναι. Ναι. Επειδή είσαι έξυπνο άνθρωπο, ναι, δεν σου άρεσε η είδηση. Να, θα σου φέρω. Γιατί, θα γιατί μπορεί ο Βρουτόταυρο να φέρει κανένα καλύτερο εκεί. Αλλά. Από την άλλη μεριά όμω εδώ. Στου φίλου μα, στου Αθηναίου, στου Πασακούφη, στον Πειραιά και τα λοιπά. Ναι. Καλημέρα στην ξαδέρφη μου, τη Μαριλένα που είναι Μαριλένα. Ναι. Πού είναι, στον Πειραιά. Στο θείο Μίμη η κόρη. Και εγώ είχα θείο Μίμη, κάτω στον Πειραιά. Γαύρο, Γαύρο. Μίμη Γαύρο, πατρινό. Σου πια πατρινιά πήρε τη θεία Ελένη. Τι τήληξε. 17 χρόνια μικρότερη. Πρίκα η θεία Ελένη, είχε. Τι πρίκα, 17 χρόνια πιο νέα πρίκα θε να έχει και πρίκα να πάρει ο Μίμη. Τα 17 χρόνια είναι η πρίκα, είναι νεότητα. Πήρε ο Μίμη στη θεία Ελένη, φορτώθηκε τη θεία Μαρίτσα, τον έφαγε η θεία Μαρίτσα. Πάει. Τον έστειλε. Μεγάλη ήδη. Μεγάλη υπόθεση. Να στείλει πεθερά τον γαμπρό. Εντάξει, ναι, τον έστειλε το θείο Μίμη. Θα δούμε τα ανακλασικά του Ολυμπιακού. Η Μαριλένα, αλλά στεναχωρέθηκε η ξαδερφούλα μου και τα λοιπά. Για το Φορτούνι. Για το Φορτούνι, ο παδό του Ολυμπιακού και τα λοιπά. Πρόσεξε το ρεύμα. Και εμά, σαν προϊόν, γίνεται πιο φτωχότερο το προϊόν. Και τι μου λέει ο περίγυρος, ναι, εκεί κάτω στον Πειραιά. Τι σε είπε. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι γλύφτες και τέτοια. Ναι. Είναι δικιά μας παρέα. Ναι. Τώρα θα δούμε αν ο χοντρός λέει. Ψήφιλε τη Νέα Δημοκρατία για την πάρτη του. Να τα μας. Να σβήσει τα χρεωστούμενα. Να τα μας. Χαιρόμαστε εμείς τζάμπα και βερεσέ. Στη μεταγραφή του Αντιφορτούνη θα φανεί αν ο Μπρουτόταυρος σκέφτεται τον Ολυμπιακό ή την πάρτη του. Δεν νομίζω να κάνει μεταγραφή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εάν εγώ είμαι Ολυμπιακό. Ξέρεις γιατί θα κάνει, θα βάλει το Βαλμπουενά εκεί. Θα βάλει το Βαλμπουενά. Αν βάλει γιατί το είπαμε Βαλμπουενά, ότι τον φέραμε και για να. Κάτω τον, το, αυτό που, ναι, σε βρίζει με το κούτρι να πούμε. Ο, η Πούλια. Η Πούλια ο Αυγερινός, ναι, ναι. Θέλω να βγει. Πάλι χθες ο Μπαγάζας. Μας ακούει, μας ακούει. Θέλω να βγει τώρα να δούμε ο Μπρουτόταυρος. Ο Μπρουτόταυρος τι θα πάρει εκεί στη θέση του Αντιφορτούνη. Αν δεν πάρει παίκτη, πάρει κανένα λοιμό. Κανένα ξέρω εγώ. Μπάλωμα θα πάρει. Τζιριμπίμ, τζιριμπόμ. Θα βάλει τον Βαλμπουενά. Στο λέω από τώρα. Μπάλωμα θα πάρει. Ναι. Μπάλωμα θα πάρει. Θα πάρει. Τι έγινε, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και κάνουν μπαλώματα και θα δει και ο Λάζαρος. Τι θα γράφουν οι γαμπροί του Νικολαίδη εδώ. Θα δούμε τι θα γράφουν και τι γράφουν πάντως. Για γράφει ο Βερβελέ. Περαστικά στο παλικάρι οφείλουμε να πούμε γιατί είναι πολύ κακό να τραυματίζονται ποδοσφαιριστές. Είναι το χειρότερο. Χαλά και το προϊόν μας, ρε φίλε. Δεν θα ήθελες να έχεις Φορτούνι. Δεν θα ήθελες να έχεις τον Βιερίνια. Γενικά εγώ μιλάω έτσι. Ο παδός εγώ. Ο παδός. Α, ο παδάκι. Ο παδός. Εμείς όμως ως δημοσιογράφοι τους θέλουμε τους καλούς παίχτες να σχολιάζουμε. Όλοι. Εσείς είστε φίλοι.
Ταλιμπάν. Οπαδί, άρα Ταλιμπάν, δε, είστε και τα δύο. Ναι. Είμαστε και τα δύο. Ναι. Δεν μπορεί να συγκρουστεί κοινωνιολογικά. Σωστά. Ο δημοσιογράφος με τον οπαδό, αν παίξει μπουνιές, ποιος θα κερδίσει. Ναι, αλλά προσωπικά η ιδιοσυγκρασία μου είναι να μην παθαίνει κανένα τίποτα. Δεν θέλω να παθαίνει κανένα τίποτα. Και στην τελική να σου πω και κάτι άλλο. Να μου πεις. Η αξία του νικητή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν ο απέναντι παίζει πλήρης. Αυτά όχι, τα διαβάζουμε στον παράδεισο του παιδιού. Στον παράδεισο του παιδιού 7-8 χρονών. Μετά το κορίτσι και το άλογο και ιστορίες. Το κορίτσι και το άλογο αφού ήταν άλλο, τι ήταν, ταινία. Ήταν και παραμύθι. Ο άνθρωπος με το αλογίσιο και κεφάλι. Αχ, νόμιζα εκείνη την ταινία του κορίτσι με το άλογο που. Όχι, με τη Φόνσο. Ο άνθρωπος με το αλογίσιο και κεφάλι. Το παράδεισο του παιδιού. Άστα τώρα το παράδεισο του παιδιού σε μένα. Ναι, τον οπαδό από μέσα σου. Θέλω να μου χαλάσει το image. Εσύ είσαι οπαδός τώρα. Είμαι οπαδός, αλλά είμαι και άνθρωπος, φίλε. Τι είσαι, οπαδός δεν είναι άνθρωπος. Πώς είναι, τι είναι, μαμελούκος. Έχουμε όρια. Έχουμε balance που λέει ο μεγάλος Λουτσέσκου. Ο οπαδός έχει κακή ψυχή. Έχει? Ναι. Γιατί? Ο οπαδός πρέπει να είναι η ψυχή του μέσα στα απόβλητα. Δηλητηριασμένοι, γιατί... αυτό θέλω να αποβάλουμε. Να είσαι οπαδός. Τότε δεν είσαι οπαδός. Γιατί να είσαι αρρωστάκι με την ομάδα σου. Τότε δεν είσαι οπαδός. Με την ομάδα σου να είσαι αρρωστάκι. Εγώ δεν τη λέγω. Ναι. Ο σωστός οπαδός χάρηκε. Χάρηκε, λέει. Ο σωστός οπαδός χάρηκε με το Βιερίνια. Οι Αριανοί δηλαδή όταν τραυματίστηκε ο Βιερίνια λυπήθηκαν. Στο φέρω αλλιώς το έργο να πούμε. Το 80% δεν λυπήθηκε. Το 20% είπε κρίμα για αυτήν την παιχνίδα. Το 20% δεν είναι οπαδί. Έχουν άλλη φιλοσοφία ζωή. Είναι κακός άνθρωπος. Ναι. Αν δεν είναι σε κακός άνθρωπος, οπαδός δεν μπορείς να γίνεις. Λες. Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι, αλλά σου λέω, εγώ συμφωνώ ότι περισσότεροι χάρηκαν τότε. Συμφωνώ. Έτσι. Αλλά υπάρχει ένα 20% όταν μαλακώνει, που το βλέπει αλλιώς το θέμα. Όταν μαλακώνει η καρδιά του οπαδού, τον βγάζεις από το οπαδικό. Τον κάνεις φύλαθλο. Τον κάνεις φύλαθλο. Ναι. Και όταν γεράσει μετά τα 60 που πάει και στα Άγια Όρη, ναι, εκεί μετά τον κάνεις στη θεότητα να πούμε. Λέει ο Φρουρός. Ναι. Στην πρώτη κλειστή αρτηρία. Καλημέρα, Φρουρέ μου. Έλα, Φρουρέ. Ο Ματέο Γκαρσία λέει, θα πάρει, θα τον βάλει στη θέση. Εκεί του Βαλμπουενά και θα περάσει τον Βαλμπουενά. Δεν μπορεί όλα τα εξτρέμ να γίνουν δεκάρια, πες τώρα το Φρουρό. Όχι, ο Βαλμπουενά θα πάει. Ο Βαλμπουενά μπορεί. Είναι μια θέση που την έχει παίξει πολλές φορές. Ναι. Θα πάρει τον Ματέο Γκαρσία, τον πετάξει την πάντα. Ρώτα τους γάβρους, ναι, Απανταχού, παρό και την ξαδερφούλα μου την Βριώνη, ναι, κάτω στην Αθήνα, την Μαριλένα. Την Μαριλένα, είπαμε. Άμα βάλει τον Βαλμπουενά ο Μπουτόταυρος. Άμα να πούμε θα πούνε κουβέντα ή άμα θα διαμαρτυρηθούν. Εγώ πάντως ένα ρωτήσεις και τους, ναι, παοξίδες, ναι, να δεις ότι έχει να κάνει με την ψυχή, ναι, να ξέρεις. Ναι. Οι περισσότεροι δεν χάρηκαν. Κοίταξε, θα το δεις. Εγώ ρώτα, όποιο και το άλλο που έχω από εμπειρία ζωής. Ναι. Ως κατώψυχος, ναι, δεν το δείχνει. Δεν το δείχνει. Από μέσα του είναι. Α, να το, ναι, το κόλπο τώρα. Εγώ Θανάση. Έχω ζήσει, ναι, με τέτοιους. Ναι. Α, ναι. Κάνει τον καλόν, ναι, 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 και από μέσα του χαίρεται. Βράζει. Βράζει. Ή άμα πάει καλά ο άλλος, βράζει από κακία. Έχω, ξέρω. Αλλά εγώ δεν το δείχνει. Έχω, καλά, υπάρχουνε. Έχω υπάρχουνε πολλούς. Ναι, αλλά αυτούς διαβάζεις τα μάτια κατευθείαν, ρε φίλε. Για να τους διαβάζεις τα μάτια. Φωτογραφία είναι, ναι. Ανάγνωση 40 χρόνια πρέπει να κάνεις. Πρέπει να βγάλεις εμπειρία. Ναι. Πρέπει να έχεις ένσημα. Πρέπει να έχεις παραστάσεις. Συλλέκτες εμπειριών είμαστε αυτή τη ζωή. Αυτό μαζεύουμε. Αρκεί να μην έχουμε τη συλλογή μας, ναι, με πράγματα τα οποία να πούμε είναι δυσανάγνωστα. Σωστό. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, εύκολο να αναγνώσουμε πάντως, φίλες και φίλοι, τη νέα προσφορά της Wind. Θέλετε στην κατοκινητή και την επικοινωνία σας η γνώμη σας να μετράει, να λέτε το μακρύ και το κοντό σας ελεύθερα. Μπείτε τώρα στο community, την online πλατφόρμα της EQ. Εδώ διαμορφώνεις την EQ μαζί με άλλους, ανταλλάσσεις απόψεις, συμμετέχεις σε θελοντικές δράσεις, προτείνεις ιδέες και μάλιστα επιβραβεύεσαι γι' αυτό. Α, και φυσικά να πούμε ότι ενημερώνεσαι για όλα τα hot τεχνολογικά νέα. Θέλετε κι άλλα, μπείτε τώρα στο community, community.myq.gr. Κώστας Κωνσταντινίδης, παλίκαρος εδώ με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα πλώσει τα χρέη σου στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο. Πάμε, λέει, λέει. Να το θυμάστε, γιατί μοιράζει χρήμα και αυτοκίνητα κάθε εβδομάδα. Για να καταλάβετε πόσο απλή είναι όλη η διαδικασία, πηγαίνετε καζίνο, μπαίνετε στην είσοδο, παίρνετε λαχνούς. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή γίνονται οι κληρώσεις, μαζεύετε τους λαχνούς. Κώστας Κωνσταντινίδης εκεί θα επιμεληθεί. Εάν κληρωθείτε, μπορεί να κερδίσετε έως και 5.000 ευρώ μετρητά και ένα Renault Twingo. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να αλλάξετε αυτοκίνητο. 40 μετά τις 8, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παρασκευή, τριμεράκι έχουμε μπροστά μας, διμεράκι μάλλον έχουμε μπροστά μας. Και τώρα θα πάμε στα θέματα, γιατί μου ήρθαν μηνύματα. Τι γίνεται με τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, θα τα δούμε. Λοιπόν, σιγά μην βάψουμε, λέει, και το ΣΕΑΤ μαύρο για τον Φορτούνι μας. Λέει, μπιπ, δεν μας πειράζει καθόλου, λέει, ας πάω ξύς. Γιατί να σε πειράξει. Ναι, ναι. Τον Ολυμπιακό θα πειράξει. Αυτό κατάλαβε ο ΠΑΟΚ.
Καλά, αυτό ο Παοξή τώρα. Ο Παοξή δεν τον λέει. Λέει ότι εμένα δεν με πείραξε, ρε παιδί μου, που τραυματίστηκε. Κλάιν Μάινς. Γιατί δεν τον πειράξει. Ναι, ναι. Τον άλλον θα πειράξει. Ναι. Αυτόν τον πείραξε που τραυματίστηκε ο Βιερίνη. Άλλο Παοξή όμω. Καλημέρα, λέει. Αυτό είναι κανονικό Παοξή. Ναι. Δηλαδή από πού μπορεί να είναι ένα Παοξή. Ποιο, αυτό ο Αντώνη. Ο πρώτο Παοξή που διάβασε. Άκου τώρα Παοξή μυαλό. Δεν με πείραξε, λέει, που τραυματίστηκε ο Φορτούνης. Καλά, ρε βλάκα. Μου είναι αδιάφορο, λέει. Αυτό λέει. Μου είναι αδιάφορο. Δεν με πείραξε, λέει. Ναι, δε, ναι λέει. Άκου τώρα. Σιγά μη βάψουμε, λέει, το ΣΕΑΤ, λέει, μαύρο, λέει. Μπίπ, λέει, δεν με πειράζει και καθόλου. Μα καλά. Το ΣΕΑΤ θα το βάψει μαύρο παδό στο Ολυμπιακού, ρε ναι. Βλάκα. Καλημέρα, λέει. Λυπηθήκαμε και λυπούμαστε με κάθε τραυματισμό παίχτη. Έτσι κι αλλιώ πέρσι με Φορτούνη στα καλύτερά του. Πάλι, λέει, πλάκα του κάναμε φαλάκρε πάστορα. Λέει ένα φίλο. Ότι εγώ, λέει, τον θέλω τον Ολυμπιακό με Φορτούνη. Ήταν πολύ καλό που τραυματίστηκε ο Φορτούνης. Ναι. Για ένα λόγο για μας. Για τον Φορτούνη φυσικά και τον Ολυμπιακό φυσικά δεν ήταν καλό. Για μένα γιατί ήταν καλό. Για πες γιατί ήταν καλό. Για σένα συγκεκριμένα. Για μένα γιατί ήταν καλό. Στη δουλειά μου με έκανε καλό εμένα. Ναι. Γιατί. Θα δημιουργήσει εντάσεις, ρίσματα. Τι. Για πες. Ρίχνει το γκάντι. Η φύση. Α, στο Βαγγέλα για στο να δεις κοίτα την παγάσα. Κοντρέ! Ναι, τώρα θα σε δω εγώ. Μην το λες έτσι όμως, αφού δεν τον αρέσει. Ναι. Έτσι είχε βγει. Και εμένα με λένε φαλακρό. Ναι, και εμένα με λένε. Και τι να κάνω. Δεν με λένε πολύ, δεν ξέρω γιατί. Συνήθως εσένα λένε, γιατί εδώ να ξεκινάει δύο φαλακρή, αλλά λένε εσένα. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται. Λοιπόν, ο χοντρός ναι. Τώρα ναι. Θα δείξει. Ναι, ναι. Εάν τον Ολυμπιακό τον βλέπει σοβαρά ή αν κάνει παιχνιδάκια και είναι να φύγει. Ναι. Εντάξει. Και προκαλώ όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά πετούν ναι. Παιχταρά στη θέση του Φορτούνη. Κανονικά θα έπρεπε να τώρα. Πετούν παιχταρά. Κανονικά. Παιχταρά. Κανονικά. Κανονικά και για Champions League και για την ιστορία του Ολυμπιακού. Αλλά εγώ ρισκάρω 3 ευρώ. Και λέω ότι θα φέρει ένα μπάλωμα, θα πετάξει Βαλμπουενά στα χαφ και θα πει έχουμε παιχταράκι. Έτοιμο. Τότε εάν δεν γίνει κριτική στον πρόεδρο του Ολυμπιακού σε αυτή την περίπτωση. Εγώ δεν μιλάω τώρα για τους υπόπτους που μπορεί να τους διορίσεις ναι, στο, ναι, 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 ναι. Στο Δημαρχείο κτλ. Τους συνδικαλιστές της Κερκίδας, που δεν γουστάρω από καμιά ομάδα. Αυτούς δεν τους γουστάρω σε καμιά ομάδα. Mm-hmm. Τους συνδικαλιστές της Κερκίδας. Γενικά με τους συνδικαλιστές έχω κακή σχέση. Ναι. Δεν τους γουστάρω καθόλου. Εγώ πιστεύω ο Ολυμπιακός το παρηγύρι το μεγάλο το έκανε με τη Νέα Δημοκρατία. Να το ξέρεις. Εκεί χάρηκε ο Μαρινάκης. Περίμενε. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν ζωρίζει. Εκεί θα φανεί λοιπόν πόσο ο κόσμος του Ολυμπιακού απαιτεί. Πόσο κόσμο του Ολυμπιακού έχει άποψη, γιατί εμείς εδώ, σαν μέσο, σαν άτομα, σαν οπαδί, εσύ, σαν. Εκπομπή, κριτική, εμείς γενικότερα, τα λοιπά, ναι. Το Σαββίδι τον κριτικάρουμε. Κανονικά. Ενώ κάτω τώρα, άμα δω το Βερβελέ, το Χερβελέ και τον Νικολακόπουλο και τους άλλους να μου παρουσιάζουν κανένα, πώς τον είπες. Ποιον αγόρι μου. Για δεκάρι, ποιον είπες, θα τα βάλουν αυτό τον εξτρέμ που. Δεν το βάλουμε ένα που παίζει, τους άλλους τον δοκίμαζε. Ναι. Ναι. Αυτό θα είναι κατάντια. Όχι για τον Μαρινάκη, όχι για τον Ολυμπιακό, για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ναι. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει παίκτη. Παιχταρά. Παιχταρά. Να δώσει δηλαδή 6-7 εκατομμύρια. Δεν ξέρω τι θα δώσει. Τρελός. Θα δώσει ο Ολυμπιακός τώρα 6-7 εκατομμύρια μπορεί για να πάρει κανένα δανεικό, δεν ξέρω. Α, να πάρει δανεικό είναι άλλο θέμα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει τη λύση εκ των έσω. Σου λέει ο Φορτούνης μας είναι, θα γυρίσει 6 μήνες. Εγώ, άμα φέρω παιχταρά, θα χάσει και την αξία του. Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία εσύ να πει. Εσύ το Βιερίνη με ποιον τον αντικατέστησες, ρε Κουλιά. Με κανέναν, αλλά ο Βιερίνη είναι 33. Ναι, αλλά ο Βιερίνη είναι 33. Ο άλλος είναι 26 και ο Ολυμπιακός τον είχε στο παζάρι να τον πουλήσει, δεν τον ήθελε κανένας. Εσύ τον πει, το Σέντερφορ με ποιον τον έβγαλε, ρε φίλε. Ποιον, τον Μπρίγιοβιτς. Τον Μπρίγιοβιτς. Με τον Σφιντέλσκι. Έβαλα τον Άκουν μπροστά και πήρα πάντως παίχτη. Έδωσα στους Πολωνούς 2,5 εκατομμύρια. Είναι βασικό στον ΚΑΠΑ 20 της Πολωνίας. Ναι, αλλά στον ΠΑΟΚ Παστελόνι. Έβαλε 2 γκολ προχθές στο φιλικό. 3 στο μεταξύ του στο φιλικό. Στην προπόνηση. Όχι, όχι. 2 έβαλε στο φιλικό. Μου γίνεσαι Τσαλτίδης που έβαλε κόκκι γκολ. Έβαλε, ναι, ναι, ναι. Στην προπόνηση. Μη μου γίνει Τσαλτίδης. Ρεπορτάζ αναφέρω. Καλημέρα, Χρήστος δεν μας ακούει τώρα εκεί που είναι. Έτσι έχει. Άλλο λέω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Μην το κάνουμε τώρα. Έβαλε γκολ στην προπόνηση. Είναι γκολτζή όμω. Κλάψα. Στην τελική, όχι, όχι, ναι, εγώ και μαζί σου. Και γιατί θέλει ο προπονητή Σέντερφορ αφού βάζει γκολ ο Σφιντέλσκι. Λοιπόν, τώρα μια που πάμε εκεί θα γιατί θα θέλει σου ο πω πώς έχουν τα μεταγραφικά. Για γιατί είχα ενημέρωση. Ενημέρωση πολύ καλή. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ θέλει και θα προσπαθήσει να πάρει χαφ ακόμα και σήμερα. Ακόμα και σήμερα, έτσι ώστε να έρθει το Σαββατοκύριακο, Δευτέρα να είναι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Μετά όμως, ο ΠΑΟΚ θα πάει έτσι στα προκριματικά. Θα δει πώς θα πάνε τα παιχνίδια για να κινηθεί στον φορ ή το αριστερό μπακ. Άρα, ο προπονητής που ήρθε ναι. βλέπει μια κολυσιεργία, η οποία είδε μάλλον και ο προηγούμενος προπονητής, γι' αυτό ναι. την έκανε Γιάννης Πουλόπουλος στα μάτια σου τα μελαγχολικά. Εκεί έγινε και κάποια ναι. bird away εκεί, γιατί αλλά λέγαμε αλλά κάναμε. Δεν ναι. πειράζει, αυτά στις δουλειές συμβαίνουν, ναι, απλά ναι. πρέπει να τα λέμε εμείς. Ναι. Οπότε ο άνθρωπος αυτός λέει: οπωσδήποτε χαφ, το ξέρει όλος ο κόσμος, αλλά λέει: θέλω και φορ.
Το θέλω και φορ. Ο φορ μετά, ναι, τα μάτς των προκριματικών, όχι τώρα. Που σημαίνει, ναι, ότι εσύ στα προκριματικά δεν τρελαίνεσαι κιόλας να περάσεις. Αν περάσεις καλά, δεν το βάζεις σαν στόχο. Να σου πω κάτι. Να μου πεις κάτι. Να σου πω κάτι. Δεν μου λες, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να κάνει τόσες πολλές μεγάλες κινήσεις για να αποκλείσει την Celtic, τη Δυναμό Ζάγκρεπ, την Αστάνα. Ποια άλλη είναι, τη Λουντογκόρετς, αν προκριθεί. Χρειάζονται τόσες πολλές μεταγραφές για να τους περάσει αυτούς. Νομίζω πως ναι. Ναι, δεν έχει να παίξει με Άγιαξ και Μπενφίκα. Είδα πέρσι πως ήταν οι ομάδες οι ελληνικές. Είδα την ΑΕΚ. Ένα, ναι, λεπτό. Πέρσι ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερες ομάδες να αντιμετωπίσει. Είδα την ΑΕΚ τι έκανε στο Champions League. Είδα τον Ολυμπιακό τι έκανε στο UEFA. Ναι. Είδα και σένα. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Τι ρεζίλη στο σπιτιό. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εντελώς ρεζίλη στο σπιτιό. Που σημαίνει ότι δεν βλέπει καμιά ελληνική ομάδα. Εγώ δεν το βάζω στον ΠΑΟΚ αυτό. Ναι. Βλέπω ότι καμιά ελληνική ομάδα δεν βλέπει σοβαρά σαν στόχο την ευρωπαϊκή πορεία. Κακώς. Την έχει σαν, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Καβάντζα. Να πουλήσουμε κανένα φραγκάκι. Κάνα φραγκάκι να βγάλω και. Στο έτσι, πολύ ελληνικό, έτσι, στο προχειροδουλίστικο να πάντως πούμε. Πάντως οι φίλοι του ΠΑΟ, γιατί του Παλίνια δυσκολεύει πάρα πολύ να δώσουμε και το ρεπορτάζ. Γιατί δυσκολεύει αυτού του καλού που είπαμε χθες παίκτη. Ψάρεσε σένα, εγώ είχα ένα αρνητικό και στο είπα κιόλας. Ναι. Ότι δεν έχει παίξει Ευρώπη. Ωραία. Εγώ τον θέλω να μπει να πένα. Πού κόλλησε δηλαδή εκεί. Στην Πράγκα. Η Πράγκα τι λέει. Ο ΠΑΟΚ με τη Sporting τα βρήκανε στα 4 εκατομμύρια. Η Μπράγκα... Μα δεν είχε βγει ένα αυτό. Τι? Μια ρήτρα, ναι, ότι δεν μπορεί να πάρει αυτό εδώ Τσίπρα, να πούμε. Παίχτη από, ναι, δεν άνοιγε στην Πράγκα, άνοιγε στη Sporting. Αλλά, όμως. Ναι. Αυτός είχε... Το 2020 τελειώνει το συμβόλαιό του. Ακριβώς. Είχε δύο χρόνια δανεισμό με την Πράγκα. Ωραία. Και... Η Πράγκα επομένως έχει δικαίωμα στον παίχτη. Σου λέει. Βασινόμου. Ναι, βέβαια, έχει βάλει και αυτήν κάποιες ρήτες. Σου λέει, εάν μου τον πάρεις νωρίτερα για σένα, πάρ τον. Ναι. Αλλά για άλλη ομάδα. Έχω και εγώ άποψη. Άρα λέμε στον κόσμο ότι αυτό δεν κόλλησε λόγω χρημάτων, κόλλησε λόγω της ρήτρας που υπάρχει. Ακριβώς. Και λόγω της Μπράγκα που τρελάθηκε η Μπράγκα και λέει: μας πήραν προπονητή, θα μας πάρουν και τον χαβ, τον βασικό. Πολύ ωραία. Θα θέλουμε λεφτά πολλά πάλι. Πού πάμε τώρα, πού κινεί το ΠΑΟΚ στον αντι. Στον ΠΑΟΚ λένε, ναι, γιατί χθες εγώ μίλησα και με Πετροτό αργά το βράδυ όταν πήγανε στην Ρουμανία, φτάσανε. Ήταν εκεί ο Μπράγκο. Με τη Ρουμάνικη. Σήμερα το βράδυ. Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Με τα καρσόνια σήμερα, ναι. Με την Ουρβισιτέα ακριβώς. Στον ΠΑΟΚ λένε ότι άλλο... είναι πολύ κοντά πάλι σε χαβ γιατί είχαν και δεύτερες και τρίτες επιλογές έτοιμες στα σκαριά. Άρα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα περιμένουμε αυτό το χαβ επιτέλους να το δούμε. Λοιπόν, άκου, ναι, τι έκανε ο ΠΑΠ να πούμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΠ. Ο ΠΑΠ, τι έκανε. Α, ο ΠΑΠ, ναι. Αυτοί εκεί που είναι. Έκανε λάθος, ναι. Αυτοί στον ΟΠΑΠ. Έκανα, κοιμούνται, εντάξει. Έκανα. Κοιμούνται όρθιοι. Πρώτη φορά νομίζεις. Και βάλαν 2,5 μονάδες στον ΠΑΟΚ για νίκη. Mm. Πήγα παίξα κάτι δική μου. Μάγκες. Έξυπνοι. Ο Χατζινάκος και άλλοι πήγαν παίξανε. Και τώρα του βγάζει μονάδα να πούμε. Ναι, γιατί σου λέει μπερδέψαμε τις ομάδες. Ο ΟΠΑΠ, ναι, με κοιμούνται. Αυτό είναι δυσφήμιση για τον ΟΠΑΠ. Πρόσεξε, πρόσεξε. Ένα λεπτό. Όχι, γιατί είναι υπάρχει από κάτω όρι. Δεν ξέρω τι όρι είναι. Εγώ τον πελάτη μου, ναι, η ασφαλιστική εταιρεία, όταν βάζω τα μικρά γράμματα, είναι σαν να βάζω όρους που οι οποίοι είναι ύποπτοι να πούμε. Έχει ο ΠΑΠ από κάτω. Εάν γίνει μπέρδεμα, λάθος ομάδα, ναι, στο, ναι, παιχνίδι, ναι, παίρνει, ναι, σαν, ναι, μονάδα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί σου λέει εσύ. Να είμαι καλυμμένος νομικά. Είσαι έξυπνος. Εγώ μπορεί, ναι, να κοιμάμαι, ναι, αλλά έχω την καβάτζα από κάτω τους όρους. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Για πες τώρα ένας, ναι, που παίζει προπό. Ναι. Ο ΠΑΠ. Δεν του βάζεις για όλους να μην ξαναπαίξει ποτέ. Ναι, αλλά ρε Κωνσταντίνα, σου πω κάτι. Αυτό, ναι, ισχύει για όλες τις εταιρείες. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ χάσει. Αυτούς όρους σε βάζουν όλες τις εταιρείες. Αν ο ΠΑΟΚ χάσει, ισχύει, ναι, το στοίχημα, λέει. Α, έτσι λέει. Ναι. Όχι, το στίχημα το μηδενίζουμε. Λοιπόν, αυτό να βγουν από τον ΟΠΑΠ να, ναι, μας εξηγήσουν, ναι, γιατί εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Ναι, βέβαια, πάρα πολύ. Αν συμβαίνει αυτό, γιατί, ναι, κάποιοι κουμαρτζίδες χθες το βράδυ. Τρελάθηκαν. Λέει, έπαιρνα τηλέφωνο και δεν μου λέγανε. Δηλαδή, κάτσε τώρα για να το καταλάβω κι εγώ, γιατί είμαι του χουτ νιώθω. Λοιπόν. Είσαι του χώρου. Ναι. Και εγώ, λένε, σαν παίκτης, θέλω να με σέβεται η εταιρεία. 100%. Είτε είναι στη ιδιωτική, όποια και αν είτε είναι κρατική. Κάτσε για να το πιάσω λίγο. Λοιπόν, έπαιξαν το στίγμα 2,50 το. Το παίξαν το πάω 2,50. Και το ακύρωσαν και μόνο για να κερδίσει. Μόνο να κερδίσει. Αν χάσει δεν το ακυρώνει. Αν χάσει δεν το ακυρώνει. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Τι όρος να βγουν και να μας πούνε γιατί, ναι, συμβαίνει, ναι, αυτός, ναι, ο όρος. Ναι, ναι, ναι. Γιατί πέραμε τηλέφωνο και δεν μας απαντούσανε. Ναι. Γιατί είχαμε πει και εγώ το είχα παίξει. Ναι, 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 ναι. Παίξει τον ΠΑΟΚ, λέει, παίζει με καρσόνια. Έβαλα και εγώ ένα 20άρικο να πούμε, ναι, εκεί πέρα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, γιατί οι μικροί όροι είναι καλά να υπάρχουν. Αλλά υπάρχει και το ηθικό κομμάτι απέναντι στον παίκτη. Οι δικλείδες οι ασφαλιστικές είναι αυτές, να ξέρεις. Ξέρεις πόσοι μου είπαν δεν ξέρω να παίζω ΠΑΠ και θα παίζω ξέρεις εταιρείες. Ξέρεις πόσοι από αυτούς θα πάνε να ξαναπαίξουν στον ΠΑΠ. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Εγώ σου λέω τώρα την αντίδραση, την ψυχολογία του μέσου παίκτη. Θα πει έλα μου, ωραία, μετά από να το ξεχάσει. Λοιπόν, ναι, ωραία. Άρα για τον Παλίνια πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Λόγω της Μπράγκα. Λόγω της Μπράγκα. Χθες το βράδυ, τελευταία ενημέρωση εδώ, στείλανε κάποια ονόματα. Τι ονόματα πες μου. Δεν το ξέρω, το είπε και εγώ τώρα το είδα, μην νομίζεις. Τι ονόματα δίνουμε. Ο Σάμαρας Σιτ. Ο Σαμαράς. Ο Σάμαρας
Ρασίδ, ο οποίος είναι και αυτός μια ανάσα την πεφήκαν, 27 ετών, αγωνιζόταν Σάντα Κλάρα. Μήπως τον πάρει ο ΠΑΟ ξανά να συνεχίσει αντί για τον Μπενφίκα στον ΠΑΟ. Σάντα Κλάρα, τι είναι αυτή η γκόμενα. Μια ομάδα τη Πορτογαλία, εκεί να είχαμε να λέμε. Αυτή είναι σαν Μπαργούμαν. Ναι, σαν Μπαργούμαν, ακριβώς. Μια ομάδα που είναι αυτή. Πορτογαλία. Γκόμενα είναι αυτή. Ναι, ναι, Σάντα Κλάρα. Σάντα Κλάρα, ναι. Σάντα Κλάρα. Σίλβια. Σύνδεια στη Σουηδία που είχαμε. Άμα είσαι εξιντάρης και σου φέρω γιο σου μια Σάντα Κλάρα, λες, ναι, πού τη βρήκες αυτή, σε ποιο μπαρ τη βρήκες. Ναι, ναι, Σάντα Κλάρα. Ναι, 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 ναι. Άκου Σάντα Κλάρα. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε δεκάδα και σχήμα από τον... Αυτός με το μουσι ποιος είναι εκεί. Κρεσπάρα ρε φίλε. Ο Κρέσπο, η Κρεσπάρα. Κρεσπάρα ρε φίλε. Δηλαδή τώρα, το στόπερ το οποίο... δηλαδή τώρα περιμένουμε τώρα από τον κύριο Μπουτόταυρο. Ναι, πάλι στις Ολυμπιακό με αντιφορτούνη, ναι, και περιμένουμε. Κάτσε όμως στον ΠΑΟ, κρεφίλε, από το ΣΕΙΧΙ της Ρωσίας, ναι, το δικό σας, ναι, περιμένουμε χαφ. Άντε να δω από πού θα ψουνίσουν οι μεγάλοι παράγοντες. Εμένα μου αρέσουν τα, ναι, ψηλά γράμματα, γιατί, ναι, πήρα και την ξεκοκάλισα νωρίς στην εφημερίδα. Τι έχει λέει φωτογραφία τα ψηλά του Πετροτού. Τι είπε ο Πετροτού. Πολύ μικρό, βλέπεις εδώ ένα μικρούλι. Αυτά εγώ έχω πρεσβειοποία 2,5 τώρα. Ναι, ναι, μεγάλος. Εγώ δεν θα έχω πρεσβειοποία, ευτυχώς. Ποτέ. Γιατί, πού το ξέρεις. Αφού μου είπε ο Θαλμίωτος. Επειδή έχω 1 και 1,25 μοιοπία, δεν θα κάνω πρεσβειοποία ποτέ. Ναι. Θα βλέπω δηλαδή. Δηλαδή εσύ στην τουαλέτα δεν θα πας στην εφημερίδα στο πάτωμα. Ποτέ. Ποτέ ρε φίλε. Και ήταν κάτι, ναι, το οποίο το έβλεπα μικρός και έλεγα Θεούλη μου, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να βλέπω να κάνω έτσι για να δω ρε φίλε. Ναι. Το θεωρούσα πολύ κάπως. Και ευτυχώς πήγα πρόσφατα και στον Θαλμίωτο μου λέει δεν θα κάνεις. Ο Θαλμίωτος κανονικός του ΙΚΑ. Κανονικός. Άμα ήταν του ΙΚΑ, μήπως είναι τίποτα κανένας. Κανονικός κάτω στην Ένωση. Στην Ένωση κάτω. Α, στην Ένωση. Τι φωτογραφία έχει βγάλει. Λέει ο Πετροτός με τον Σουάρες που είναι φωτογραφιούλα μαζί. Ο Σουάρες είναι ο Μπακ. Ο Μπακ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα λέει να αγωνίζουμε στα αριστερά. Λέει όπως λέει ο προπονητής μου. Πόσα μάτσα έχει παίξει. Αριστερά. Λοιπόν, και δεν είναι θέμα, λέει, και το κοντρόλ, μια χαρά, λέει, με την αύξηση, λέει, ξεπερνούνται όλα. Με την άσκηση ξεπερνούνται όλα. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα μπαλώματα εδώ πέρα. Κοίταξε να σου πω κάτι, ναι, και ο Βιερίνια. Έχω κάτι σόβρακα, εγώ πως δεξί εξτρέμ ξεκίνησε, ναι, ναι, πήγε δεξί μπακ, ναι, ναι, κατέληξε αριστερό μπακ, ναι, και είναι η καλύτερη θέση. Ξέρεσαι, μην την κάνεις κανόνα τώρα εδώ. Είναι μια θέση αυτή, δεν θα. Και γιατί δεν το βάλαμε με μεγάλα γράμματα, γιατί προφανώς αυτός δεν ξαναπαίξει αριστερό μπακ, ναι, τον βαφτίζουν και κάτι άλλο δηλώνει αυτό. Ξέρω τι δηλώνει. Ότι είναι χλεμπονιάρης ο Γιαννούλης. Εσύ πήγες αυτό, όχι, εγώ κάτι άλλο. Άμα ψάχνω, πιο μπροστά. Άμα ψάχνω, ότι το δεξί τον μπακ, ότι ο ΠΑΟ δεν χαραμίζει τον Βιερίνια με τίποτα. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Σου λέει θα σε περιμένω ρε μπαγάσα. Είμαι ο Γιαννούλης εγώ. Ναι, είσαι ο Γιαννούλης, έγινε βλέπω και τώρα, ναι. Βλέπω τώρα το δεξί τον μπακ. Ναι. Πάνε να το βαφτίσουν στο Σιλοάμ να πούμε την Κολυμπήθρα. Ναι, αλλά αριστερό τα στατιστικά του όταν τον πήρε, ναι, έλεγε και δεξί και αριστερό. Πότε, πόσα μάτσα έπαιξε αριστερά. Τρία-τέσσερα. Τρία-τέσσερα. Έπαιξε όμως, ρε φίλε. Άστερε το παραμύθι τώρα. Έπαιξε, ρε θα φίλε. Κάνετε με τον κουλό το πόδι τώρα, ναι, τον άλλον Ισακιώμη με τον Βιερίνη. Α, σου πω κάτι. Και εκεί θα έχετε πρόβλημα αριστερά. Θα έχουμε λες. 100%. Κάτσε να τα δούμε, ρε Κωνσταντίνε. Τρέχει τώρα πάλι, έχει βάλει την έκτη και 100%. Κάτσε να δούμε αν θα έχουμε. Σέντερ φορ θέλει ο Τσίπρα. Χαφ θέλει ο Τσίπρα. Αριστερά το δεξί αυτά, τον κάνει αυτά αριστερό. Λοιπόν, το από δεξί αυτά τον τα κάνει τρία, αριστερό τώρα. Άντε. Από αυτά τα τρία, ναι, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί τώρα, σήμερα, άμεσα, αύριο, χθες. Πού? Μόνο για το χαφ. Στο ξαναλέω. Του Αΐου Παΐσιου τα χρόνια πιάσαμε σήμερα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ κινείται δηλαδή με Αΐου Παΐσιου. Κάνει το σταυρό σας, να πούμε. Για φόρ και εξτρέ, για φόρ και ακραίο, περιμένουμε. Αυτό έμαθα εγώ, τώρα θα δούμε. Φόρ τι ακραίο. Για φόρ και ακραίο μπακ. Που συζητάμε. Γιατί ουσιαστικά αυτά είναι τα κενά του ΠΑΟΚ, έτσι. Τρία είναι. Χαφ. Χαφ. Φορ. Το χαφ τώρα είπαμε χθες. Φορ δεν μπορεί να πεις ότι έχεις κενό. Δεν έχω. Έχεις δύο. Και μπορώ να βάλω κι άλλους άμα θέλω. Με προβληματίζει ιδιαίτερα και με γαργαλάει να πούμε το λαρίνκι μου. Ποιος? Ότι ο προπονητής θέλει φορ. Που σημαίνει ότι αυτός εδώ. Σήκωσα την ναι. Βάση αγώνων δεν βγαίνει με δύο επιθετικούς. Ναι. Αριθμικά. Δε, ναι. Μαθηματικά δεν βγαίνει. Ναι. Δύο φορ 65 μάτς. Κάντε τον αυτό το Γεντζόγλου, πώς το λένε, το Γαϊτανίδη. Το Γαϊτανίδη. Ναι. Βάλτε τον εκεί πέρα και πείτε του παιδί μου. Και με 4-4-2 θες και μαθηματικά, αριθμητικά ναι. Θες φορ. Ποια 4-4-2. Άμα θέλει να παίξει τόσο, 4-4-2. Με ποιο δεύτερο φορ. Με τον Πέλκα. Ο Πέλκα έπαιζε και πέρσι, δεν με Σβιντέρσκι. Άλλο είναι το Σβιντέρσκι, άλλο Πέλκα. Με ξέρω εγώ τον Λάμπρο, άμα θέλει να αλλάξει πράγμα, το βάλει και αυτό ένα δεύτερο φορ. Μάλιστα. Που είναι μπουκαδόρο. Ξέρεις τι βλέπω. Τι βλέπεις. Πόσα μάτσε έχει ο ΠΑΟΚ, 34-38. Θα τα παίξω όλα over. Όλα. Όλα over, ε. Όλα over. Να τα παίξεις, γιατί ούτως άλλως και αυτό στην Πράγκα φουλ επίδεση έπαιζε. Έκανε ρεκόρ γκολ έκανε με την θα Πράγκα. Θα τα παίξω όλα over. Ναι. Όλα over. Όλα over. Και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Θα βάλω σε ένα κουμπαρά να πούμε 500 ευρώ και άλλο. 10 ευρώ, 20 ευρώ κάθε μάτς θα παίζω over τον ΠΑΟΚ. Κερδισμένος θα βγεις. Στο λέω από τώρα κι εγώ. Να δούμε. Ναι. Από τα 36, τα 30 θα τα βγάλω over. Αυτό βλέπω. Είναι λίγο... Και στην Πράγκα έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Επιθετικά καλά μπροστά. Ναι. Έκαναν ρεκόρ γκολ τα παιδιά. Βλέπω ναι. Τα φρένα του δεν πιάνουν να πούμε. Λοιπόν, ναι. Λιμνιός.
τον πρότειναν στη Μαρσέγγε. Έτσι και γίνεται αυτό, φίλε. Πάρε ρεπό μια μέρα. Ναι. Θα σε ξεπατώνω από πάνω μέχρι κάτω. Θα σε ξεπατώνω. Μαρσέγγε, θέλω νέους ανερχόμενους καλούς ποδοσφαιριστές, λέει. Ναι. Και στράφηκε και στο Λιμιό. Είναι ένα από τα πρόσωπα που ακούστηκε. Και εμένα όταν ήμουν τα γκαλάκι. Ήσουνα. Τι δεν ήμουν. Ναι. Μου πούλησε ένα οτομπιάνκι που ήταν δύο αυτοκίνητα ενωμένα. Τι πάει να πει αυτό τώρα δηλαδή. Ξέρω ποιο. Ναι. Στον Άρη, παράγοντα. Ξέρω κι εσύ, είχαμε βρεθεί μια φορά και μου λέει: πες τον κουμπαράκο σου. Ναι. Αυτό το ψέμα να μην το ξαναπεί. Και τι ψέμα. Αφού μου λέει ότι δεν. Εσύ το διάλεξε, λέει μόνο. Έτσι μου είπε να σου πω. Ναι. Μόνο του λέει: πήγε το. Εγώ δεν το. Εγώ άλλα του δίνα, λέει. Ναι. Τι ναι. Αυτό γιατί δεν το είχε την ιστορία. Τέλος πάντων. Το είχε, αλλά λέει: αυτό σε παίρνω. Του λέω: όχι αυτό, ρε, του λέω. Φτηνό ήταν. Τον πίστεψα γιατί φάνηκε ότι μου το έλεγε από τα εσόψη. Αφού είναι πολιτή, δεν το πιστεύει. Ναι, ήταν καλό. Δηλαδή. Επειδή ήταν καλάκια στη Μαρσέγγι. Το σύζυγε καλημέρα, Ταριανάκη. Ναι. Δεν μου λες, επειδή ήταν καλάκια στη Μαρσέγγι. Ναι. Δηλαδή πρέπει να πω ότι ο Λιμιώνας είναι καλός παίκτης. Αν μπορέσετε και πουλήσετε αυτή τη σαβούρα στη Μαρσέγγι. Καλά, δεν θα πήγαινε και ο Κούτρης. Που ήθελαν και 8, 7, πόσα ήθελαν. Φαντάσου τι τεχνικό διευθυντή. Ο Κούτρης δεν ήθελε να πάει εκεί. Ποιος τον πάρει τον Κούτρη, ρε. Φαντάσου, πρεπούλια και αυγερινέ. Φαντάσου τι τεχνικό διευθυντή έχει η Μαρσέγγι. Που θέλει να πάρει το Κούτρη και το Λιμιό. Ναι. Πόσο ξύλο πώς θέλει αυτό. Το Κούτρη δεν θέλει να το ναι, πάρει. Άντε, το Κούτρη το γράφανε εδώ οι φίλοι Μανατζαρέ. Θα είμαι εγώ τώρα. Η non-paper. Θα είμαι εγώ τώρα. Καλά, θα κάνω ραδιόφωνο στη Μαρσέγγι. Ναι. Και θα με πασάρω το Λιμιό. Ωραία, και θα του αρχίσω στα μπινελίκια πρωί-πρωί. Αγίνει πρωί, εκεί πέρα του Κούτρη το πανηγύρι. Αν ήσουν στο Αλέλε Μπλε, Μαρσεγγέ, ζεφέμ εκεί κάτω στη Μασαλία και ξέρει εκεί. Κουδούνια. Εκεί είναι και όντω μία ομάδα, μία πόλη. Κουδούνια θα του κρέμαγα. Μία ομάδα, μία πόλη είναι εκεί. Κουδούνια θα του κρέμαγα. Δεν έχει άλλε ομάδε. Είναι η Μαρσέγγι. Κουδούνια ρε θα του κρέμαγα να με φέρει το Λιμιό στη Μαρσέγγι. Τώρα σε φαντάζομαι στη Μασαλία. Φίλε ραδιοφωνικό παραγωγό, ξέρεις, στη Μασσαλία μπαίνω στο λιμάνι, είναι ένα καφέ όσο η μισή λεωφόρο Νίκης και ξεστηγράφει Μαρσέη. Δεν ξέρω ναι. Μαρσέη, εγώ ξέρεις, ξέρεις τι μάπες θα πέφτανε εκεί. Τι μάπες δεν πάνε να πέφτανε ό,τι θέλεις. Όχι, δεν πάνε να πέφτανε. Για εκεί είσαι, για Μασσαλία. Θα με φέρεις το Λιμιό, ρε, τα αγάρι να πούμε. Μακάρι να τον πουλήσετε. Ναι. Τέτοιο τάγαρο να πούμε. Εγώ τον θέλω. Πάρτε να σπίτι. Θέλω, θα γίνει τρομερή μπακάρα. Ναι. Τρομερή όμως. Μπακάρα θα γίνει. Ναι. Εξέλιξη, γιατί ναι. Θα γίνει τρομερή μπακάρα. Κάτσε εδώ να με θυμηθεί. Και το μαλλί εκεί, σαν τον Δελιανίδη. Είναι σκούρο για ουρακοτανγκέ να πούμε. Ουρακοτανγκέ μαλλί να πούμε. Ενώ ο άλλο ο Άρτα με τη μαλούρα και αυτό λέει θα γίνει. Δεκάρι τον θέλατε. Ναι. Λοιπόν, δεν γυρίζω λε στην Αίγυπτο. Θα συζητήσω με τον Μπάου γιατί τον ήθελε αυτή η πυραμίδη, η Φαραώ, όπω τον λένε, FC. Δεν θέλω λέει Αίγυπτο, θέλω Ευρώπη λέει. Α φέρουν και κανέναν άντρα που έχει τεστοστερόνη στον Μπάου πολύ. Έχετε ναι. Το στόχο, ένα άμα είναι αυτή, τι θα κάνουμε το μαγαζί. Για άνδρες του θέλουμε ή για μπάλα του. Και άμα πειράξουν ναι. Τις κόρες μας, ναι, θα ναι. Το πούμε εκεί την ώρα και μου δίνει πάω από να το πάμε μετά από κάνα χρόνο. Στέλνω Παναγιώτη, Ευγέν Χωσέ, σας ευχαριστούμε ναι. Για όλα. Ήταν τιμή μας που παίξατε. Ποιος... Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δίδαξε είδος, αποχαιρέτησε τους τέσσερις παίκτες που έφυγαν φέτος. Ο Κυριάκος την έβγαλε. Ο Κυριάκος ξέχναν τον. Ποιον έχετε τώρα εκεί. Είναι η κατάσταση λίγο, είναι ο Αρωνιάδης, είναι το ποιος Αρωνιάνης. Που κάνει και τα ωραία. Αφού έχετε τον Γιώργο, τι θέλετε γραφείο τύπου. Έχετε τον Γιώργο εκεί πέρα. Η κοινωνία είναι 1000 άτομα που πρέπει και να τρέξουν πράγματα. Θα βρείτε μεροκάματο. Στέλιο, Παναγιώτη, Ευγέν και Χωσέ, σας ευχαριστούμε. Ποιος την έβγαλε την ανακοίνωση. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αφού έβγε ο Κυριάκος. Δεν έχει άλλους ανθρώπους να δουλεύουν, Κωνσταντίνε. Τι, μόνο ένας δουλεύει εκεί. Ποιος άλλο γραφείο τύπου, ποιος είναι. Δεν είναι μόνο γραφείο τύπου δουλειά αυτή. Ποιος είναι ένα γραφείο τύπου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εγώ όμως λέω Αρωνιάδης ασχολείται τώρα. Ήταν ο Κυριάκος με τον Ρέστον, τι Αρωνιάδης. Πώς δεν τον ξέρεις. Δεν τον ξέρω. Άμα δεν τον ξέρεις αυτό σου λέω. Ανδρονιάδης τώρα. Αρώ. Ναι. Λοιπόν, ας βάλει λέει το Μητσοτάκη δεκάρι. Ωχ, πουλάει ο άλλος τώρα. Εσύ και στον Τσίπρα Extreme. Ας βάλει το Μητσοτάκη λέει δεκάρι αφού χαρήκαν τόσο πολύ λέει όταν εκλέει. Εγώ λέει πρωτοσέλιδα λέει δεν έκανα λέει όταν κέρδισε ο Τσίπρας. Εσείς πουλήσατε ολόκληρη Μακεδονία στην πλάτη. Μ' αρέσει. Του Τσίπρα ρε Πάρης. Ναι, πάρει. Μ' αρέσει ο Πάρης. Ολόκληρη Μακεδονία πουλήσατε εσείς στην πλάτη του ΠΑΟΚ. Τσιμουδιά δεν βγάλατε για τη Μακεδονία. Μόνο Μπούζο, ένα αερόστατο το τρυπήσατε και εκείνο τα αερόστατα. Άντε μπράβο. Γιώργο Μπούζο, έτσι. Ναι. Πάμε. Χαλκιδική, έχει κάνει τα πανάκια σου. Ανοίγει και η όρεξη. Σου λέει δικιά σου, πάμε και κανένα Ιταλικό, κανένα Κινέζικο, κανένα Ταϊλανδέζικο. Και τη λες όχι, μωράκλα, άραξε σαν κυβικά σου. Θα πάμε για Μακεδονίτικο στο Λατερά. Το εστιατόριο του Ρίτζεσι πρωτοτυπεί και φέρνει όλο τον Ιούλιο στο μπουφέ την μακεδονίτικη κουζίνα. Όλα αυτά τα ωραία νόσημα πιάτα μας έφτιαχναν οι γιαγιάδες μας, συνταγές από Φλόρινα, Κοζάνη, Γρεβενά, Δράμα, Χαλκιδική. Μην ξεχνάμε επίσης ότι τρώμε περιόριστα και μπορούμε να δοκιμάσουμε και ένα ποτηράκι κρασί, μπύρα αναψυκτικό, κούτρα τζαμπαντάν. Το εστιατόριο θα είναι ανοιχτό κάθε μέρα, όπως είπαμε, και θα τρώμε μακεδονίτικα όλο τον Ιούλιο. Τι έγινε τώρα, παιδί. Συγγνώμη για την παρέμβαση, ναι. Αλλά το ακροατήριο και το κοινό όλου του Μετρόπολης και όλου του κόσμου ναι. Θέλει τον Κωστή Ραντόπουλο να ανακοινώσει τον τυχερό
που θα έχετε σε 9 και 20. Θα το κάνει, ρε, εσύ, θα το κάνει. Μα είναι τέτοια το αίτημα, εντάξει, άσο εδώ, Κωνσταντίνε. Και 20, μη βρε αγόρι. Μη βρε ψυχούλα. Μη βρε αγόρι μου, γιατί. Δεν μου λε τι κληρώσει. Ποιο τι κάνει, ο Ζαΐρη. Και βγάζει τέτοια πράγματα εδώ πέρα, τέτοια ονόματα. Ο Ζαΐρη τι κάνει. Οχ, τι όνομα είναι αυτό. Μόνο ο Ζαΐρη θα μπορούσε. Την άλλη φορά μα έβγαλαν Γάλλο. Γάλλο μα έβγαλαν στην Ελλάδα. Δηλαδή, νόμιζα ότι κάνουμε κομπή στο France Football. Ένα εκατομμύριο Πακιστανού, ο Γάλλο επήραξε ναι. Ένα, ναι. Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο να τελειώσουμε δύο θεματάκια. Αλβανού, Ρώσου, Μαύρου, Κογκολέζου. Του θέλουμε όλου. Ναι. Σωστή ναι, να είναι στην κοινωνία, κανένα δεν πειράζει. Στόμο, τροκουλιά, καθόλου, ναι, καθόλου. Σε πειράζουν οι ξένοι. Λοιπόν, 9 η ώρα, κανένα δεν με πειράζει. Εμένα περισσότεροι φίλοι μου Πακιστανοί είναι. Το ξέρω. Ξέρει ότι πάω πλέον τα μάξιμο στου Πακιστανού. Γιατί, αλλά. Κούτρα δεν βγάζει. Αλλά. Και ξέρει ότι οι μόνοι που μου βρίσκουν δίευρα, μονοεύρα κτλ. Και μου τα δίνουν στυλό κτλ. Είναι Πακιστανοί. Είναι Πακιστανοί. Εντάξει, και Έλληνε. Παιδιά, κρατήστε το, ό,τι βρείτε, κρατήστε. Μπορεί να βρείτε ό,τι θέλετε εδώ μέσα. Την Άρτα και τα Γιάννενα. Την Άρτα και τα Γιάννενα. Οι μόνοι που μου έχουν. Εντάξει, και οι Έλληνε το κάνουν, φίλε. Και εγώ που το πάω πάντοτε, τα αφήνω στην άκρη. Τι μη 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 και στο δώσει. Τα αφήνουν πάνω εκεί στο ταπλό μια χαρά. Λοιπόν, γιατί και εγώ είμαι ζβαρνιάρη σαν και σένα και με φεύγουν μονοεύρα, δίβρα που πήγαν. Χειρότερο από μένα δεν είσαι. Εμεί θα πάμε ταξίδι που κάνει. Άστο, άστο. Δεν θα γυρίσουμε κιόλα, τα ξέρει. Σαν το Γιονάκι με το Σταυρίδι 10 μέρε στο Παρίσι. Να έχουμε και τον Ζάκρο μα τραβάει την κάμερα. Πω πω τι γέννη θα ρίξει. Δεν υπάρχουν. Ψήνει να πάμε μια βόλτα στο Παρίσι. Εκεί που είναι και κουλτούρα. Με αεροπλάνο. Δεν θε αεροπλάνο. Σε βάλω την αδερφού μου σε χαπακόσυλο. Σε δώσει κανένα τέτοιο από αυτά τα ομοιοπιθετικά που σου αρέσουν. Λουκουμάκι θα πας στο Παρίσι. Δυτικά ένα πάτη. Θα θες να πάμε και στο μουσείο του Λούβρου. Θα θες. Λοιπόν, πάω στο μουσείο. Κλείνουμε θέματα πάω για να πάμε και Άρη και Πρωτοσέλιδα. 9 η ώρα σήμερα με την Ουνιβερσιατέα Κλουζ. Πού το δείχνει? ΠΑΟΚ TV. Έχει βρει την άκρη. ΠΑΟΚ έχει το ΠΑΟΚ TV. Είπαμε έχει αλλάξει. Με συνδρομή είναι. Όχι, κούτρα. Τσάμπα είναι. Τσάμπα, μια χαρά. Α, τσάμπα είναι. ΠΑΟΚ TV. Τα διαρκεία πέρασαν 10.000, είπαμε. Τα διαρκεία καλπάζουν του ΠΑΟΚ. Άμα πάρει ο Ολυμπιακός καμιά παιχτάρα, ναι. Ούτε 16 θα φτάσει. Γιατί τι σχέση έχει ο Ολυμπιακός, Κωνσταντίνε, με τα δικά μου τα διαρκεία. Ο Ολυμπιακός πάντα έχει 19.000, πώς έχει. Η ζωή μας πάντα έχει σχέση με τους άλλους. Οι συγκρινόμενοι είναι. Μέσο όρο 600-700 φεύγουν κάθε μέρα. 10-200 έφτασαν τα διαρκεία του ΠΑΟΚ. Αυτά με το δικέφαλο. Εάν δεν πάρετε παιχταράδες και πάρει ο Ολυμπιακός ή το αντίθετο, θα εξαρτηθούν πολύ από τα. 19 Ιουλίου ανοίγουν τα διαρκεία για όλο τον κόσμο. Ναι. Τώρα είχαν δικαίωμα μόνο οι 20.000 οι περσινοί 21 να πάρουν. 20.000 πόσοι πήραν τώρα. 10.200 τώρα. Οι άλλοι 10 γιατί δεν πήραν. Κάτσε, γιατί θέλω να ανανεώσουν σε άλλη θέση. Μπορεί να θέλω να αλλάξω κερκίδα. Δεν με πήρε. Εγώ είμαι 38, γίνομαι 39, έκανα παιδί και θέλω από την 4 να πάω στην 5. Είναι πολλά πράγματα. Πώς δεν είναι. Θέλω να. Κέρδισα τον Τζόκερ, είμαι Μπρούκλινς και θέλω από την 5 να πάω στα επίσημα. Δεν έχω καλά οικονομικά και θέλω από την 5 που ήμουνα να πάω στη 4 γιατί είναι πιο φτηνά. Αυτό είναι δηλαδή. Είναι και αυτό. Μάλιστα. Είναι και αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, το δεχτώ. 9 η ώρα είπαμε το φιλικό. Διαρκείας πάω και 10.200. Στον Άρη πέρασαν επίσης τα 5.000. 5.200. Μια χαρά είναι. Ναι, εντάξει, μια χαρά είναι, βέβαια. 8.000 θα κάνουν. Βέβαια, στο να ξεκίνησε κανένα κοσάημερο νωρίτερα, έτσι να τα λέμε και αυτά, να μας ακριβολόγει. Έτσι. Δεν έχει σημασία. Άλλοι ναι. Στόχοι της ομάδας της μίας. 8 η ώρα. Ναι. Θες πάλι να πετάξει, είσαι έτσι. Τι αλήθεια, λέω τι. Ναι. Εντάξει, άλλο ο Πάο, καλό ο Άρης. Εντάξει, άλλο. Να μπει στην εξάδα. Όχι εξάδα. Τι εξάδα. Πεντάδα πλάς. Οι 6 δεν παίζουν μεταξύ τους. Ναι, θα μπει στην εξάδα περπατώντας. Θα μπει στην εξάδα. Ναι. Τι, 8 η ώρα. 8 η ώρα. Νερό είναι και θα μπει στην εξάδα. Ναι, ρε παγάσα, Παίρνει κουβαλά. Τι να κουβαλήσει. Ή έβαλε φίλτρο. Νερό. Εγώ, φίλε, τα κουβαλήματα που έχω κάνει στη ζωή μου είπα ξανά δεν κουβαλήσω τίποτα. Και δεν κουβαλά τίποτα. Δεν κουβαλά. Και ποιο φέρνει τα νερά, Ιφηγένεια. Τα παίρνει. Α, ναι. Τα παίρνει. Α, έρχεται άλλο τα παίρνει. Τα φέρνει, μάλιστα. Λοιπόν, 8 η ώρα. Ναι. Αιτχόφεν Άρης. Ήθελα να το δω αυτό το. Πού θα το δείξει. Πουθενά. Αφού τον Άρη δεν έχει RCV. Δεν έχει RCV. Δεν έχει RCV, δεν έχουν κάποιο κανάλι. Η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση αναδιάθρωση. Τα 7,5 τα πήρατε. Όχι. Και δεν πιστεύω να τα πάρουμε κιόλα. Είπαμε εξωαγωνιστικά, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει πράγματα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να χάσει. Στο χορτάρι όμως εγώ γελάω, να ξέρει. Γελάω. Πραγματικά, αν δεν φέρει παιχταράδε και ήδη έχουν βγει οι λύσει για τη Φορτούνη. Θα σα διαβάσω. Να πάρουν κανένα δανεικό από την Νότιχα, μια λύση. Α, χοντρέ! Οι άλλοι να βάλουν τον Μπρούνο εκεί, να βάλουν. Oh! Ναι. Και οι δύσκολοι λένε να δαχώσουμε. Οι δύσκολοι. Ναι. Ποιο τα γράφει αυτά. Τα βγήκαν τα ρεπορτάζ από κάτω, τα έχω εδώ έτοιμα. Δεν έχετε δημοσιογραφική ντροπή. Τι νομίζεις? Να φοβάστε, όχι να κάνετε κριτική, να απαιτήσετε ένα μεγάλο παίκτη. Και έχω τον Δήμο. Θα κουβαλά τα κόκαλά του στον τάφο ο Νικολαίδης και θα γίνονται θρύψαλα τα κόκαλά του. Και έχω τον Δήμο, το γάβρο εδώ, τα ρωστάκι που λέει περαστικά Φορτούνα, ρε, που είναι και φαν του τρελαμένος.
Λέει θα βάλω τον Βαλμπουενά δεκάρι και μετά λέει θα πάρω. Άκου, θα πάρω τον Βαλμπουενά και θα πάρω λέει τον Μπεναφράμ μετά, λέει για ακραίο. Ο Μπεναφράμ τι είναι, φάρμακο είναι. Ρε Δήμο, αγόρι μου, μην τα λες αυτά. Ο Μπεναφράμ τι είναι, φάρμακο. Πεχτάρα μεγάλη, αλλά προβληματικό σαν χαρακτήρα. Πάρε τον Μπεναφρά, λέει ο Δήμο. Ο Μπεναφράμ που πού. Το ξέρω Μπεναφράμ για που παίρνει 3-3,5 το χρόνο. Ο Μπεναφράμ που παίζει τώρα. Τώρα πουθενά και τον διώχνω που πάει. Ήταν συμπαρή, ήταν συνής νωρίτερα. Είναι προβληματικός ο Μπεναφρά, ο Χατέμ. Δεν υπάρχει τσίπα στον Ολυμπιακό οπαδική. Δεν θα πει κανένας τίποτα. Να... Κιχ δεν θα βγάλω. Είστε μεγάλοι φλόροι. Μεγάλες ρόμπες. Τους ρίμαξε σήμερα. Μεγάλοι φλόροι, υποτακτικοί. Φοβιτσιάριδες, βολεψάκιδες και όλα τα συναφή. Ναι. Σας ρίχνω βέλη. Δηλητηριώδη, βέλη, δηλητηριώδη με, με Boeing 747. Ανακόντα πετάς ολόκληρα. Ναι, είστε μεγάλη φλόρη που πάτε να πάρετε εκ των έσω και όχι μόνο αυτό. Δεν τολμάτε την άλλη μέρα να πείτε πρόεδρε. Φέρε μεταγραφές τώρα. 10 εκατομμύρια τόσο κάνει ο Φορτούνης. Τόσο δεν λέγανε 10-15. Θυμάμαι κάτι πρωτοσέλιδα ο Μπούζας στους προέδρους του ΠΑΟΚ. Έχασε ένα μάτσο 4-4 κοπρόσκυλα. Έγραφε. Πρώτη σελίδα. Ωραίο σύνδημα αυτό. Το λέγαμε εμείς οι πιτσιρικάδες τότε. Τόσο πολύ βόλεψε το λιμάνι. Το στόμα. Τόσο κόσμο βόλεψε αυτό το λιμάνι του Πειραιά. Αφού πανηγύριζαν κάτω για το Μητσοτάκη. Φτάνει. Φτάνει. Και θα πάτε με το Βαλμπουενά δεκάρι και πανηγυρίζατε για το Μητσοτάκη. Άρα ο κύριος Μαρινάκης έχει κάνει για τον εαυτό του πανηγύρια. Αν πέσατε την αρχική θες να καταλήξεις. Εσείς να πούμε τώρα χαίρεστε. Ε. Θα παίξει ο Μητσοτάκης δεκάρι. Λοιπόν, Ιβάνια Ολυμπιακή. Θα τους πούμε τους Ολυμπιακούς. Εντάξει, μετά εμείς, θα τους ακούσουμε. Εμείς εδώ κουσούρια 1002 κριτική κάνουμε, απαιτούμε, φωνάζουμε. Δεν ήρθε κανένας γορίλας να μας πει γιατί ζητάτε. Ναι. Λεφτά δεν ζητήσαμε, πέντε ζητήσαμε. Εσείς τι φοβάστε κάτω να κάνετε κριτική. Και γιατί σβήνετε τα θέλω των απλών φιλάθλων του Ολυμπιακού που λένε θέλουμε πρόεδρε Πεκταρά. Θα τα σβήσετε τα σχόλια των απαιτητικών Ολυμπιακών εκεί κάτω. Αθηναίοι να πούμε οι οποίοι δημιουργείται να πούμε μια κατάσταση πως το λένε μην πούμε κουβέντα μην πούμε τίποτα και πειράξουμε και τσαλακώσουμε τον πρόεδρο. Τι φτάνει. Τι φτάνει. Τι φτάνει, τους μούρλανες. Είδες εδώ αλλά είδες. Είδες ήρθε ανάπτυξη αμέσως. Νέο air condition φώναζες. Μισή μέρα μέχρι το πρωί δούλευαν εδώ οι μάστορες. Είδες τι άβρα και δεν είναι air condition. Αυτό είναι air condition. Οι Mercedes των air condition. Και λευκό λευκό το βλέπω. Και νούμερο γράφει εκεί πόσο θερμοκρασία. Άλλο level έτσι. Ξέρεις γιατί. Τι γιατί. Λέει το αφεντικό. Ναι. Άμα αφήσω κάνα δύο μέρες και καθυστερήσει παραγγελία γιατί αυτή τώρα δεν τους βρίσκεις κιόλας. Είναι δύσκολα ναι. Να τα περάσουν. Είναι δύσκολα και εγώ θέλω να κάνω κάτι. Έχω τόσες σαβούρες εκεί. Ένας κανελάκης κλειστές αρτηρίες. Ο άλλος ο κόκκινος κλειστές αρτηρίες. Να του σώσω τουλάχιστον. Να μην με πάθει. Να είμαι καλός άνθρωπος. Και πάνε μετά κάνα συγχωρείτε και με κάνει καμία καταγγελία ότι. Να του σώσω. Σου λέει. Κοίταξε εδώ τι έφερε. Λοιπόν, πάμε, να τρέξουμε. Πάμε. Βαλαβάνης, Παντελίδης, Ράντος, οι τρεις σωματοφύλακες του Άρη συνέδευξη σήμερα στον Γιώργο Στράτζαλη. Να πάρετε τα διαβάζετε. Βαλαβάνης, δεν κατάλαβα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται στο επιτελείο του. Βαλαβάνης. Ναι, ο Βαλαβάνης, ο Ράντος, ο τερματοφύλακας, ο προβοηθός, προπονητή. Ο Παντελίδης έχει συνέδευση. Ο Βαρδάκης που είμαι. Κάπου θα είναι και αυτό, δεν τον έκανα συνέδευση εδώ. Συγγνώμη, ρε φίλε. Έχει ο Άρης. Φαγώθηκες με τον Βαρδάκη. Ο Άρης έχει. Του Βαρδάκη του ΠΑΟΞΗ. Κακό είναι, ρε Κωνσταντίνε. Και αυτό κακό. Γυμναστή. Ναι. Και δεν τον παίρνει συνέντευξη. Το ρεπόρτερ. Θα το κάνει σε όλο συνέντευξη. Γιατί τώρα του πήρε. Βγες Βαρδάκη να κατακεραυνώσει. Θα βγει, θα ρίξει στούκα. Ξέρει πώ κεραυνώνει ο Βαρδάκη. Όχι, για ρίξε ένα κεραυνό Βαρδάκη. Κεραυνούλη είναι αυτό. Γιατί να διαμαρτυρηθώ. Αυτό είναι ο Άλεξ με Βαρδάκη συνδυασμό τώρα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όλο τα ηλιοβασιλέματα, φωτογραφίε. Εντάξει, ο άνθρωπο είναι ρομαντικό, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Κοίταξε, ο άντρα στα 60 ρομαντικό. Καλά, ναι. Στα 30. Ναι, αλλά μα σε πιάσει είναι. Άλλο φιλοδύναμο. Καλημέρα Νταμπλού και καλημέρα Γκαντέμισον. Φαλακρίσατε το ποδαρούσα, μας λείπει το λαϊκό δικαστήριο. Χθες έβλεπα βιντεάκια και λέει και έκλαιγα με εκείνο με το κλαρίνο που είχε έρθει. Κόσμος σε ψάχνει, να το έχουμε καλοκαίρι, παιδιά. Παιδιά, λαϊκό δικαστήριο. Λοιπόν, πέσατε αυτό το όνομα. Έλα, δωράτε, λοιπόν. Γιατί φαγώθηκε ο κόσμος. Ναι. Ποιος είναι ο νικητής. Ποιος είναι ο νικητής. Είναι ο Ντόστογλου. Ντόστογλου. Πολυδεύκης. Πολυδεύκης. Δηλαδή, αυτός ρε αγόρα μου, Πολυδεύκη. Άμα πάει να δώσει βιογραφικό σε μια. Πολυδεύκης Ντόστογλου, ναι, γιατί. Πολυδεύκης Ντόστογλου. Ναι. Εγχειρίζεσαι σε αυτόν. Τον Πολυδεύκη. Ναι. Δεν ξέρω, το σκεφτώ λίγο. Σε αεροπλάνο που οδηγάει. Σε αεροπλάνο που οδηγάει. Δεν νομίζω σε αεροπλάνο. Πολυδεύκης.
Τι, άμα εγώ λέω είναι πάντως επιστήμονας, να ξέρεις. Ο Πολυδεύκης. Τι επιστήμονας λέει. Επιστήμονας λέω. Ότι ξέρω εγώ, γιατρός, δικηγόρος, φυσικός, χημικός. Έχει τελειώσει ρε παιδί μου. Δηλαδή το πάντιο. Ναι. Είναι πανεπιστημίουχος. Ναι. Ντόστογλου Πολυδεύκης. Εγώ λέω ότι είναι μαγαζάτορ. Μαγαζάτορ. Τι πουλάει εσύ λες. Κουρασάν. Κουρασανάκια! Εντάξει, ρε φίλε, βγαίνει δουλειά. Είναι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος ο Πολυδεύκης. 100%. Ψυχούλα. Ψυχούλα θα δοτικός άνθρωπος. Δοτικός ψυχούλα. Τον τρώνε δεξιά, τον τρώνε αριστερά. Α, τον τρώνε κιόλας. Ναι. Ο Πολυδεύκης. Τον πιάνουν κοροϊδό δεξιά. Κοροϊδο. Και έχει μαγαζί κάπου πάνω στην Εγνατία, εκεί στο μετρό. Και μα αδέσποτα ταΐζει. Ταΐζει αδέσποτα σκυλάκια. Φιλόζος. Ναι, ναι, δικό μας παιδί. Δικό μας άνθρωπος. Τον αγαπάμε τον Πολυδεύκη. Ναι. Αλλά για γιατρό να κόβει έντερα Πολυδεύκη. Δύσκολα τον δύσκολα, κόβει. Ναι. Δύσκολα, ναι. Τι ομάδα λες να είναι. Πολυδεύκη πρόσφυγου. Άμα δεν είναι πάω. Αυτό τελειώσει. Η προγιαγιά του αν δεν μαγείρευε η μάμπα. Λες να οδηγάει αυτοκίνητο 20ετία, 30ετία. Αυτό μπορεί να έχει αμάξι. Ναι. Που για να αλλάξει ταχύτητα πρέπει να πατήσει τρεις φορές το συμπλέκτη. Τέσσερις ταχύτητες έχει κάνει το αμάξι. Τέσσερις, ούτε καν έφτασε την Πέμπτη, έτσι. Ναι. Τέσσερις ταχύτητες. Κάνα φορτάουν σαν του Φούντα. Ναι, ναι, ναι. Κάνα Σιντροέν σαν του Παπαγιανόπουλου να ανεβοκατεβαίνει τα σασέρ. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τα σασέρ, το είχε έτοιμο ο Παπαγιανόπουλος. Μία πάνω, μία κάτω. Λοιπόν, Πολυδεύκη Ντόστογλου, έχει 30 λεπτάκια μέχρι παρατρία να επικοινωνεί μαζί μα. Έτσι να σα ακούσουμε κιόλα να δούμε, μα λυθεί και η απορία για να μην μα ξεφωνίζει ο Ζάιρη. Πολυδεύκη Πιλωρίδη είχε κάποτε ένα παράγοντα. Πολυδεύκη. Πολυδεύκη Πιλωρίδη. Είχε, μπορεί είχε και καλά λεφτά. Οπότε ο Πολυδεύκη μπορεί να είναι και πολυμήχανο. Σενάρια ναι. Και ναι. Δυσκολίε ναι. Που κολλάει το αφημί γιατί είναι κρίσιμε οι επόμενε μέρε. Μα τα κάνατε τσουρέκια τα ούλια. Ναι, ρε παιδιά. Δηλαδή, τα φρύδια μα. Και εγώ κουράζομαι. Μία απόφαση φτάνει, οριστική. Φτάνει. Μη ρε ψυχούλες μου εκεί. Φτάνει, ρε. Γραφεία ερμητικά κλειστά, λέει εδώ ο Σωτηρό. Κράξιμο τον Παπαδόπουλο εύκολα υπόσχεται, δύσκολα πληρώνει, λέει. Ποιο τον κράζει. Λένε εκεί στο γάμα σίγμα η πόλη. Λέει πώ θα δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ από τη στιγμή που δεν μα δίνει 100 ευρώ εμά να μα ξοφλήσει. Και έχουν δίκιο. Πώ θα τα δώσει, ρε φίλε, τα 2 εκατομμύρια. Εδώ δώσε, δεν δίνει και ένα χιλιάρικο να ξοφληθούν πράγματα. Έπρεπε να πάει ναι. Να πούν τη γυναίκα του ότι δεν, γυναίκα. Δεν είμαστε άτιμοι. Κουράζει πολύ το ρεπορτάζ του Ρεκλήρ. Είναι σαν να πάμε μην κάθε μέρα σε κηδεία. Πάμε πρωτοσέλιδα. Πάμε πρωτοσέλιδα να δούμε τι γίνεται. Θέλω να δω σήμερα τα πρωτοσέλιδα, τα αθηναϊκά. Πάμε, θα στα δώσω τον τώρα. Κύριο Μαρινάκη, αν τον πιέζουνε. Ποιο ρε. Δεν βλέπω. Απ' την Νότιχαμ θα φέρει κανένα παίχτη. Το λέω εγώ τώρα, το έχω το feeling. Το νιώθω. Θα φέρει από την Νότιχαμ με δανεικό. Άντε Αυγερινέ, σε περιμένω στην ώρα των ακροατών. Άντε πουλια μου. Άντε ρε. Εκεί στον Πειραιά. Πάλι με ξεφώνησε χθες ενώ εσύ είπες κατσικά. Ε, τι πράγμα, ρε, φίλε. Ναι, Μαριλένα. Μαριλένα, ξαδέρφη. Γίνα δυνατό. Σε φέρνουν από το Νότιχαμ δεκάρι. Θα δούμε. Βαλμποενά το. Και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Σε φταίει μετά ο Τσίπρα. Αφού πανηγύριζαν για το Μητσοτάκι, φτάνει. Να ξέρουμε Μητσοτάκι τι κάτσα, ρε φίλε. Με το που βγήκε Θεομηνής Χαλκιδική, πριν ένα μήνα είχε πιάσει, είχε βρει τον Φορτούνη στα Τρίκαλα εκεί, είχε πάει στα Μετέωρα, είχε πάει αγκαλιές, φιλιάς, επεκταράς, πάρ' τον κάτω τον... Έχει πάρει από τον παππού, να ξέρεις. Θα έχουμε κι άλλα τέτοια σκηνικά. Μη με κοιτάς έτσι, έχει πάρει από τον παππού, γρουσουζελμές. Παππούς δεν ήταν. Μη με κοιτάς, εδώ γίνονται πράγματα και θάμα τώρα. Σεισμός έγινε κάπου. Σεισμός, ανεμοστρόβιλος, τραυματίζει το Φορτούνη. Περιμένεις κανένα 6,5 ρίχτερ τώρα στην Ελλάδα. Εύκολα. Εύκολα. Καμιά κεφαλονιά εκεί κάτω. Και καλά που δεν πήγα. Τώρα την ανέβες, παιδιά, κεφαλονιά, προσοχή. Προσοχή. Την έβαλε κι ο άλλος εδώ, ο Γουρλής στο στόμα. Γύρνα δυνατός. 6 μήνες εκτός ο Φορτούνης. Πού να γυρίσει. Ρίξη χιαστών, άσχημα μαντάτα είναι το θέμα στη Sport Time. Πάει. Ναι. Δεν λέει για αντικαταστάτη Sport Time. Ναι, δεν λέει. Με άλλη μέρα ναι. Από το Σαββατοκύριακο, από Δευτέρα τις δούμε. Σοκ. Σοκ ο Φορτούνης, ρίξει και αστόν 6 μήνες το παιδί έξω. Σε ανοιχτή γραμμή για χάφτη γίνεται με στην προπόνηση την έπαθε. Όχι, στο φιλικό με το Αμβούργο. Mm. Τον έβγαλαν έξω προληπτικά, είπαν για κάκωση. Ξαφνικά πήγε, έκανε ο άνθρωπος υπεροχογράφημα, έκανε ακτινογραφίες. Θες μια αλήθεια, ρε φίλε. Ναι. Εγώ το Φορτούνη τα τελευταία 1,5 χρόνο έμαθα ότι κάνει πολύ προπόνηση. Κάνει πολύ. Αλλά και γι' αυτό και ανέβηκε κιόλας, έτσι. Πάρα πολύ καλά και βέβαια. Είναι αξιέπαινος. Βέβαια, εννοείται. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Όπα, μην πεις τίποτα. Χλεμπονιάρης, ρε φίλε. Ο Φορτούνης. Τι έγινε, όχι γιατί με βάλανε. Α, όχι ακόμα, εντάξει, ναι. Χλεπονιάρης, ρε φίλε. Ναι. Ο Χρός. Δηλαδή. Έχει αυτό σαν νύχτερο. Πώς για να τον έβαλε ο Φίστα στο χειρουργείο ναι, ναι. Να του βγάλει τα θυλώματα. Βγήκε σε 2 ώρες χλωμός. Ναι. Δηλαδή, φουκαράς, καμπούρης. Δηλαδή.
να πλακωθεί στο ξύλο μαζί του, εύκολα τον βάζει κάτω. Το φορτούνι. Βέβαια. Δεν σε τρομάζει και η όψη του κιόλας. Δεν είναι. Τον πλακώνει στα μπουνίδια. Πεχτάρα. Και πεχτάρα. Πεχτάρα, αλλά χλεμπονιάρη δεν είναι. Πεχτάρα, ίσω ο καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή αυτή την περίοδο. Έτσι, ακριβώς, έτσι ναι. Ό,τι και να λέμε. Έτσι, αλλά δεν είναι ηγέτη. Ναι. Σωστό. Και στα δύσκολα του ηγέτου θέλουμε για τα δύσκολα. Όχι για κερδίζω λεβαδιακού. Εκεί θα φανεί ο κύριο Μαρινάκη. Του οποίου δεν τολμάνε να τον κάνουν κριτική κάτω. Ναι. Και τολμάμε και τον κάνουμε κριτική μισία πάνω. Σωστά. Εμείς τους κάνουμε όλους κριτική. Μεγάλος παράγοντας. Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Μεγάλοι παράγοντες. Μελισσανίδης και Σαββίδης. Αλλά θα πούμε. Και τα στραβά τους. Τι είμαστε εμείς. Τους έχουμε ρημάξει. Γραφεία τύπου δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Δεν παίρνουμε από κανένα τίποτα, Κωνσταντίνε μου. Εντάξει. Α, μπράβο. Τα χορηγούλια μας. Ναι. Έτσι. Παλεύουμε, ροδούλη με ροφάει. Και για τον ΟΠΑΠ το βγάλαμε ότι διαμαρτύρεται ο κόσμος. Σωστό. Για το φιλικό. Δεν κρατάμε τίποτα κρυφό. Η Σπορντ έχει ένα χτυπηματάκι, λέει βουνό τα εμπόδια για τον Μπαλίνια. Λέει θέλει και η Μπράγκα, λέει 2 εκατομμύρια. Η Μπράγκα τώρα έχει δανεικό παίκτη και θέλει 2 εκατομμύρια. Δεν τα δίνει. Δικαίωμά τη. Δεν τα δίνει. Δεν τα δίνει. Για ένα παίκτη που τον έχει πάρει. Αν θέλει 12 Ολιβέρ, γιατί μην θέλει 2 Παολίνια, σου λέω εγώ τώρα. Ναι, σαν παίκτη να τα πάρει. Ο Πάουκ τα δίνει για τον παίκτη. Ναι. Αλλά οι άλλοι λέει επειδή τον έχει δανεικό θέλω και εγώ λέει. Ναι. Ναι, αυτό εσύ είναι το πιο πολλά λεφτά θα έδινε στον Παουαλίνια ή στον Ολιβέιρα. Καλό ερώτημα. Το ίδιο θα έδινε και για τους δύο. Πας στο σούπερ μάρκετ. Πακέτο τους θέλω και τους δύο. Α, θες και τους δύο. Και τους δύο 10 χαρτιά φέτος. Πολλά θες. Φέτος. Τι τα 5-5. Σάμαλι είναι τα χαρτιά. Τι να κάνουμε φίλε Τσάμπιονς Λίγκ. 5-5 φέτος και τους δύο να τους πάρουμε. Μάλιστα. Και τελείωσα με τα χάφ και έχω ήσυχο το κεφάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, δράμα Φορτούνι live. Πάω live. Έχει τυπήματα για όλους εδώ. Και για το. Δεν βλέπω σήμερα η πρώτη μέρα, η μέρα του σοκ. Από τη δεύτερη τρίτη μέρα, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Ναι, ναι. Θα δεις και τι σκέφτεται να κάνει ο Ολυμπιακός. Εγώ πριν σου είπα τα σημερινό δημοσίευμα, φρέσκο φρέσκο. Το φως θέλω να δω. Θα το δεις. Τους γαμπρούς του Νικολαίδη. Δεν θες να δεις τους γαμπρούς της ΑΕΚ εδώ πάλι για παίχτες λέει. Μπράντε Φέρ λέει για Βέρντε, Καρτάμπια, Μπαλάμπασιτς στο κάδρο. Η ΑΕΚ αυτή να έχει. Ποιο Δελίμπαση είναι και ναι. Τι λέει τώρα. Ναι, τι ναι. Δελίμπαση Μπαλάντεβιτς. Άστινα ρε. Φεύγουμε από τη live. Ποια ΑΕΚ. Πάμε μπουλάει. Στο φως. Σοκ με Φορτούνι. Να ορίστε. Και τον έχει το Φορτούνι σε μια φωτογραφία. Τι λέει από κάτω. Τίποτα δεν λέει. Τι σκέφτεται ο Ολυμπιακός να κάνει. Δεν λέει. Δεν πήρα χαρτάκι ακόμα. Ακόμα αύριο θα έχουμε τα μάτια. Δεν τους πήρα τηλέφωνο. Αύριο σιγά σιγά θα έχεις να λες σκέψεις. Εκεί ο Καράμπαπας που έφυγε. Ναι. Και αυτή δεν πιο... έφυγε, είναι μέσα Ολυμπιακό είναι. Να, ναι, έφυγε από το πόστο. Ναι, είναι ναι. Τρίτος αντιπρόεδρος. Ωραία, άλλο ναι, αυτό. Μέσα Ολυμπιακό, δηλαδή, κοβιράβει. Αυτό θα χάσει κανένα κιλό γιατί δεν το βλέπω την πίεση του. Χλωμός. Άμα ήταν εδώ και έκανε εκπομπή χθες χωρίς ερκοντίζον, νομίζω θα έφευγε πρώτος. Μισή αρτηρία κλεισί. Τέλος, ναι. Δεν μου λες. Ποιο είναι γραφείο τύπου τώρα, ποιον αντικαταστήριο τον αντικαταστήριο. Ο Γαμπαλά. Ποιο Γαμπαλά, ο Πάνος. Πολύ ωραίο. Πολύ τραγούδα. Όχι, όχι, όχι. Νίκο νομίζω το λένε το παλικάρι. Δημοσιογράφο. Πολύ καλό. Χαμηλών τόνο, Σινόβα, πολύ ωραίο δημοσιογράφο. Έτσι και Σινόβα και ο Καράπαπα ήταν. Χαμηλών ναι, αλλά τόνο. Έφυγε και μετά έγινε υψηλό τόνο. Και ο Γαμπαλά θε. Δεν νομίζω. Είναι εξουσία το φορτώσει. Το παλικάράκι. Όσο πούμε, ναι. Το, δεν τον έχω. Αν δύο φορέ τον έχω πετύχει μάλλον κάτω. Μία που είχα κατέβει Καραϊσκάκι τότε με τον Ζαΐρ και μα στείνανε. Έτσι. Σε έφτιανε κι αυτό. Όχι, όχι, δεν έφτιανε. Αλλά ήταν από πάνω ρίχνανε και πέσαμε και σε τιμά με τον Καρσία. Το μπουκέτο είχαμε πάει μαζί. Α, το πεντάρι του. Ναι, ναι, σε αυτό το μάσκε. Α, δεν αυτού από πάνω. Καμία κάλυψη, καμιά βοήθεια. Άντε να πείσει κάτι τώρα. Γι' αυτό λέμε ότι στην Τούμπα τουλάχιστον έχουν οργανωθεί. Σε ένα μάσκε κατέβηκα σαν ρεπόρτερ από το σπορ του Βορρά, εγώ Παναθηναϊκό Άρη. Ναι. Είχε κάνει γιογιό ο Παναθηναϊκός στον Άρη με Ήουρα τον Καρκαμάνη. Ναι, ναι. Και έβαλε ένα στραβό γκολ ο Άρης. Πανηγύρισαν εκεί κάτι αριανοί, κάτι παράγοντες κτλ. Πήγαν κάτι άγου να κάνουν και ο Βαρδινογιάννης έστειλε σε 15 δευτερόλεπτα κατευθείαν, φρουρά κατευθείαν. Στη Λάρισα είχαν στείλει έτσι. Όταν μου είχαν ξεφύγει κάτι γκολ, 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 γκολ. Και πλακώνουν, γυρίζει τα επίσημα πάνω. Βαράγκρα, τι δω. Σε ένα δευτερόλεπτο είχαν έρθει συνομική και με έβαλε και φρουρά. Ποια προεδρία. Πριν το Πιλαδάκι. Πριν το Πιλαδάκι. Ποιο ήταν πριν το Πιλαδάκι. Αν δεν το κούγιαμα, θα το είχε ξύλο να ξέρει. Λογικά ναι. Θα ήμουν με μπλε μαρέ, θα ερχόμουν εδώ. Ναι. Μετά από τρία λεπτά, που αφού τι έτρωγε μερικέ. Θα ερχόταν κούγια και λέει τι το κάνατε το παιδί, την ψυχούλα. Μετά θα είσαι λεθιωτή. Θα σε μαζέψει τα κομμάτια σου να πούμε. Λοιπόν, τι πράγμα είσαι. Δεν τα τελειώσαμε τα πρωτοσέλιδα. Το Στόγλου πολυδεύκη. Το Στόγλου. Το Στογλου. Το Στόγλου. Με κεφαλαία με το στείλαμε. Ναι, σωστά. Πολυδεύκη άντερα αγόρι μου. Άντερα ψυχούλα μου. Λοιπόν, ο Πολυδεύκης ήταν άγιος της Ορθοδοξίας. Δεν νομίζω. Ήταν κανένας μαχητής, σκότωσε κανέναν και αυτό. Θες να βρούμε τι ήταν ο Πολυδεύκης. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα, σας πω ότι μία ώρα δεν φτάνει για να αποκτήσετε το μαύρισμα που ονειρευόσασταν για τις διακοπές, αλλά φτάνει για να κερδίσετε τα εισιτήρια της επιστροφής σας από το Flames to Go, του Free to Go και την Sea Jets. Γιατί κάθε μέρα, κάθε ώρα, πέντε τυχεροί κερδίζουν διπλά εισιτήρια επιστροφής από το Flames to Go. Μπείτε τώρα στο MyFree to Go app και διεκδικήστε τα. Κώστας Κωνσταντινίδης αμέσως τώρα, δρυμύτερος, επέστρεψε με το ωραίο το γυαλί για
αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ο Car or Caskers και κύριοι, να το θυμάστε, γιατί μοιράζει χρήμα και αυτοκίνητα. Και για να καταλάβετε πόσο απλή είναι η διαδικασία, πηγαίνετε καζίνο, μπαίνετε στην είσοδο, παίρνετε λαχνούς, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Εκείνο ο Κώστας Κωνσταντινίδης θα κάνει κληρώσεις για να κερδίσετε μετρητά έως και 5.000 ευρώ ή ένα αυτοκίνητο Renault Twingo. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν για να αλλάξετε αυτοκίνητο. Μπήκαμε τελευταίο ημίωρο, Rap and Cool εδώ μέχρι και τις 10 με Κάζα στα πλήκτρα. Ψάχνουμε τον Ντόστογλου Πολυδεύκη. Πολυδεύκη, έχεις άλλα 10 λεπτά να επικοινωνήσεις μαζί μας. Κάστορας και Πολυδεύκης, Κωνσταντίνε. Τα αδέρφια της ωραίας Ελένης. Αν έψαχνες για τον Πολυδεύκη. Ποια είναι η ωραία Ελένη? Καλά, για την ωραία Ελένη έγινε ένας ολόκληρος πόλεμος, ρε φίλε. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα, πάμε λίγο πρωτοσέλιδα, γιατί έχουμε ήδη γραμμές. Πάμε λίγο πρωτοσέλιδα. Σοκ φορτούνι, το είπαμε. Φως. Φτάνει, ρε, φτάνει. Όχι. Πάμε πρωταλτήδη, δες. Φτάνει, ρε. Να δούμε πώς έχει εδώ τίποτα. Σοκ φορτούνι και εδώ σοκ. Έχουμε. Έξω φορτούνης λέει 6 μήνες εκτός ρήξη. Δεν το πίστευε. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα, τι? Άστο φορτούνι τώρα. Στο βάθος λέει γράφει μεταγραφή. Αυτό είναι? Αυτό, στο βάθος λέει. Στο βάθος. Ναι. Πολύ βάθος είναι δηλαδή. Βάθος, βάρος και. Η τρύπα του Νταβέλη είναι. Ναι. Το βάθος. Ναι. Η σπηλιά του Νταβέλη είναι η τρύπα. Σπηλιά του Νταβέλη. Έλα τώρα. Πράσινη τώρα ή ποτέ για τον Παναθηναϊκό Σαλάιβ εκεί. Κρατάμε ζωντανό τον Παναθηναϊκό μας. Άνοιξαν 4 λογαριασμοί τραπέζης λέει. Να τα πάρουν από ποιον, από τον κόσμο? Με μόνο και αποκλειστικό δικαιούχο τον Παναθηναϊκό όμως. Ναι, κοίταξε να δεις. Ναι. Επειδή μας έχουν φάει πολλά. Εγώ έχω κάνει και φιλανθρωπίες. Ναι. Οι οποίες έχουν φαγωθεί λεφτά. Και είπα ξανά φιλανθρωπία δεν, δεν κάνουμε. Αν δεν ξέρουμε ξανά τι θα κάνουμε. Ξανά έκανα άλλη μια φορά. Ναι. Δύο απαταιώνησες. Πάλι ένα κοριτσάκι πάλι με φάει. Πετυχαίνεις στις κέντες κιόλας. Έχεις μαγνήτη. Οπότε δηλώνω ότι φιλανθρωπία ξανά δεν κάνω και δεν λέω για φιλανθρωπία τίποτα. Ναι. Με έχουν φάει, ας πούμε, έχω φάει και μάλιστα επειδή έχει χρησιμοποιηθεί και. Πώς θα κατάφερες εσύ και έπεσες πάντοτε σε κέντες? Γιατί υπάρχουν και φιλανθρωπίες που είναι φιλανθρωπίες. Δεν υπάρχει φιλανθρωπία χωρίς κέρδος. Οπότε λοιπόν. Εσύ πέτυχες 0 στα 2. Εγώ πέτυχα το σωστό. Φιλανθρωπία κανονική δεν υπάρχει. Ποτέ άφησα το αυτό. Πρόταση για Κατάμπρια ο φίλος μας Οξύδης και γιατί πρέπει να πάμε στις γραμμές. Έλα ρε άμπρα κατάμπρα, ναι. Τώρα με το ξύδι θα σχολείται. Είναι μεταγραφική περίοδος αυτή ρε. Ο ένας σακάς, ο άλλος γέρος. Ο άλλος τραυματίζεται, ο άλλος, ναι, δεν δίνει την μπράγκα. Ναι. Άσε ρε τα καημένα. Ο άλλος το Λιμιό το θέλει Μαρσέιγ λέει. Αλλά άμα δει κανένα τέτοιο. Πάει στα θέματα τώρα. Άσε θέματα, λοιπόν, το Μπέλκα δεν του κάνατε συμβόλαιο να πούμε. Τι ποιον? Α, τον Μπέλκα, ναι. Τη δουλειά θα κάνει. Έχει μέχρι το 21 ρε φίλε συμβόλαιο. Τι 21? Μέχρι το 2021. Απλά είναι και αυτό από του χαμηλομισθούμενου και αδικημένου σχέση με κάποιου άλλου. Τώρα τον Μπέλκα, ναι, άμα τον πιάσει από τη μύτη, ναι, θα βγάζει. Σκασμένο όπως... λε. Έλα ρε, σαν το σίδερο ταξιδίου θα φωνάζει να πούμε. Γιατί είναι και μικρό γι' αυτό. Τώρα. Λοιπόν, ναι, πάμε κέντρο, έχουμε γεμάτο τρένο. Εάντε πάνε και 43. Τι να κάνουμε, ρε Κωνσταντίνε, να μην βάλουμε διαφημίσει. Δώσετε καλά και πάμε καλημέρα στον κόσμο. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα φίλε, καλημέρα. Έλα καλημέρα τα αγόρια. Για πες τι. Τι ποδαρικό ωραίο είναι αυτό ρε εσύ με το φωτάρα το φίλο μας. Για πες. Δεν βγάλα τη γραμμή, γιατί. Δεν πρόλαβαμε. Δεν πρόλαβαμε. Ας το χθες τώρα, πάμε. Τι λέει ο Τζόκο, τι λέει η Αμπόλα, τι γίνεται με τον Παλίνια. Εσύ μας λες τα νέα σπουδά. Ο Παλίνια δεν τον αφήνει ο Ζαπίντο τώρα. Έχουν πρόβλημα. Αφού σου λέει μας ψήρισατε, θα μας πάρετε και το γήπεδο στο τέλος. Μας πήραν τον προπονητή, είναι καλός. Πρέπει τα βρήκε όλα με τη Sporting, αλλά έτσι λέει η Αμπόλα. Η Αμπόλα τα λέμε, αυτό θα βρήκε όλα με τη Sporting, αλλά είναι πρόβλημα ο Σαπίντο και ο Σαλβατό, είναι ισχυρός πρόεδρος. Α, μάλιστα. Εγώ πια, γιατί εγώ ψάχνουμε δήλωση Μάρτινς, ο Βαλμπουενά θα καλύπτει την απουσία του Φορτούνη. Να τους έβαλα μπροστά το Μάρτινς, να το έχω εδώ δήλωση τώρα. Αποκαλυπτικός ο Μάρτινς. Πριν από 17 λεπτά είναι η. Δεν έχει μέσα του ψυχή ο Μάρτινς, ναι. Όπως είχε ο Λουτσέσκου να πλακωθεί με τον ιδιοκτήτη, ναι. Όπως έχει και αυτός εδώ ο θρασίτατος ο Τσίπρας εδώ του ΠΑΟΚ ο προπονητής. Φερέιρα, ναι. Έτσι θέλουμε όμως. Εγώ θέλω τον προπονητή σαν τον Λουτσέσκου και σαν τον Φερέιρα στις απαιτήσεις. Μαζί σου. Τώρα άμα του πει ο άλλος, ξέρεις, βρες εκ των έσω. Και άμα με κάνει κανένα. Ο Πάο κάνατε μαράζ 3 πόντου 4. Με διώξουν. Εγώ θα την πληρώσω. Βλέπει και ο Ολυμπιακός ότι ο Πάο κινείται σε χαλαρά, ναι, νερά. Ναι. Σε ριχά νερά. Σου λέει γιατί είναι ανοιχτό, λέει και ο άλλος. Κάτσε ρε, περίμενε. Σε ριχά νερά είναι και ο Πάο με τα γραφικά. Είναι άξονα δεκάρι, άσε τώρα. Εντάξει, σου λέει. Δεν το τραυματίσει και ο Λάζαρος. Ναι. Ο Λάζαρος ναι, αλλά και εμένα πρόσεξε. Όχι, θέλω να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Ο καλύτερος μου παίχτη και εμένα είναι τραυματίας. Δεν πήρα παίχτη. Ο Βιερίνια. 33. Δεν έχει σημασία, είναι ο καλύτερος. Και δεν πήρα κανένα. Βάζω τον Σουάρες. Να είμαστε δίκαιοι στην κριτική μας. Σάσου ρε Πουλιανέ, δηλαδή τώρα έτυχε σε ένα λαχείο. Το Βιερίνια? Ναι. Δεν είναι λαχείο. Λαχείο είναι. Για το βρεις από εξτρέμ δεξί μπακ να το κάνει αριστερό μπακ και να σου βγει MVP. Πεχτάρα. Είναι λαχείο μεγάλο. Ναι, αλλά είναι πεχτάρα. Τι να κάνει. Δεν μπορεί να βρει τώρα αριστερό μπακ να σου κάνει αυτά που έκανε ο Βιερίνια. Με τίποτα. Και το Λίνο να είχε.
στα καλά του. Δεν κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν τον έχω αντικαταστήσει όμως. Δεν τον έχει αντικαταστήσει. Θα βρούμε αριστερό μπακ. Θα βρούμε. Εγώ λέω ότι δεν θα βρούμε πάρει. Και θα πάμε έτσι. Άρα λέω Κουλιανός, αριστερό μπακ δεν βρήκα. Χαφ ακόμα ψάχνω. Σεντερφόρ έχω, αλλά άλλο θέλει. Άρα ο Ολυμπιακός γιατί να σου ρουφλιστεί. Και εγώ γιατί Ιούλιο να κάνω δουλειά εδώ πέρα. Δεν πάω να κάνω box να πούμε στην παραλία. Πλάκα μας κάνετε μωρέ τώρα. Μεταγραφική περίοδος είναι αυτή. Άντε μπράβο και οι τρεις τώρα. Τι θες να πάρουν δηλαδή. Τι θες να πάρουν δηλαδή. Το Ριβάντο και το Τζοβάνι θα πάρουν πάνω από σαν είναι. 50 εκατομμύρια να πάρουν μεταγραφές. Πλάκα με κάνεις τώρα. Δίνετε που δίνετε δισεκατομμύρια. Άλλες φωνές με τα χιλιάρικα. 130 εκατομμύρια έβαλα την τσέπη του άλλος. Και ένα παιχτά. Άκου εδώ. Ξαφνικά είναι 130 εκατομμύρια έβαλα από την τσέπη το Σαββίδης από το 2013 μέχρι σήμερα. 6 χρόνια. Είδα ένα μπεχταρά εγώ από το Σαββίδη. Τι? Ένα μπεχταρά από το Σαββίδη, είδα μπεχταρά. Ναι, γιατί τι είναι αυτό που έγινε. Ποιον, τον Μπερμπάτοφ, με τη Βουλγάρα. Άσους αυτούς τους 35 άρδες. Ποιον, είδα ένα μπεχταρά από το Σαββίδη. Φιρίνια. Ρε με τρελάνεις τώρα. Καλά δεν είναι παιχταράς ο Βιερίνια. Α με τρελάνεις τώρα. Πρωταλτής Ευρώπης. Ωραία. Ο Βαρέλα δεν είναι παιχταράς. Ο Πρίγκοβης είναι παιχταράς. Μάλιστα. Εντάξει. Δεχτών. Από τον Ολυμπιακό, τον Μαρινάκη είδα. Μην τα είσαι στο Βανικό. Ποιον είδα ένα λεπτό. Στάσου ρε. Τόσο εκατομμύρια. Ποιον είδα ρε. Θες σου πω παιχταράς. Τον Ολυμπιακό ναι. Κιγέρμε δεν είναι παιχταράς. Τι Κιγέρμε. Έτσι εγώ να πάρει double από την πλάκα. Φύγε Φώτη τα λέμε. Έχουνε φέρει, απλά έχουνε πέσει, εγώ συμφωνώ. Στο μισό από αυτό που λες. Το είναι μισό. Μισή αλήθεια λες, ναι. Μισή αλήθεια. Έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο. Και οι μεταγραφές που έρχονται πλέον είναι πολύ χαμηλότερο. Άρα λοιπόν, σχέση με 10 χρόνια πριν. Εμείς που βολευτήκαμε, δημοσιογράφοι, οπαδοί, οργανωμένοι, μία οργανωμένη, με ένα προϊόν άθλιο, ερχόμαστε τώρα να φάμε τη μάπα μας, τα μουστάκια μας. Και δεν έρχεται ο παιχταράς στην Ελλάδα. Έτσι. Εντάξει. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ναι. Η άλλη μισή αλήθεια. Και σου φέρνουν παίχτες. Κουσούρι. Εντάξει. Γέρο, μεγάλους, ναι, τι κουσούρι. Να, αυτοί είμαστε ρε φίλε, εντάξει. Αυτό είναι το πρωτάθλημα. Άρα εμείς πρέπει να πάμε στα Λαχεία. Τη ΣΑΕΚ. Όχι. Α. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να έχουμε. Πίστευα, δεν σε έφερε Λούκας, λέει δεν σε έφερε Στόχ, λέει δεν σε έφερε. Ωραία. Έχουνε φέρει παιχταράδες. Απλά πάλι έχει πέσει ο μέσος όρος. Γιατί ερχόντουσαν ακόμα καλύτεροι παίχτες. Μάλιστα. Πάμε καλύτερα. Πριν 3-4-5 χρόνια ο ΠΑΟΚ έφερνε καλύτερους παίκτες. Ο Ολυμπιακός έφερνε καλύτερους παίκτες. Να μην το προσωποποιήσω. Δηλαδή και έφερε ο ΠΑΟΚ Λούκας ξανά. Θα φέρει νέο Μπίσερ, βάλω πάω ξανά. Νέο Βιερίνια θα φέρει ξανά. Θα φέρει. Αυτό περιμένουμε. Απλά δεν τους αλλάζει τώρα, γιατί έχει τον κορμό. Πολύ θα δούμε, ωραία. Άμα φύγουν αυτοί πολύ θα δούμε. Ωραία. Και για τον Μπρουτόταυρο, ναι. Του πετάω το γάντι χοντρό-χοντρό, γιατί η χερούκλα είναι μεγάλη. Μεγάλη χερούκλα. Ναι. Του λέω Μπρουτόταυρε, εκ των έσω πάνω να ξεγελάσει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Εγώ λέω θα φέρει τον Ζωάο Καρβάλιο αυτόν της Νότιχαν τον Πιτσιρίκο. Τον Καρβάλιο. Ζωάο, ένα 22χρονο Πορτογάλο. Ζωάο. Α, ου, πάμε παρακάτω. Πάμε γραμμές. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ρε Τακίμη. Πού είσαι, ρε Τακίμη, περιμένω αυτές. Αεροδρόμιο, 30 άτομα και περιμένουμε. Το αλάνι. Εκεί περίμενε με ως το βράδυ, εκεί θα κάθεσαι, καλά, να ξέρεις. Καλά, το πρωί θα έρθω κι εγώ να αποκτήσω. Ναι. Μοντολέ. Μάλιστα. Τρεις και κάτι κρατηθείτε στα λόγικα. Θα βγεις στον Κωστή το μεσημέρι. Αν παίρνει είπατε, αυτός που θα φέρει είναι για κοίτα, για μεγάλα μεγαμπάι. Μεγαμπάι. Μεγαμπάιτ. Μεγαμπάι. Μεγάλα μεγαμπάι. Bye bye. Μεγαμπάι. Άντε πάνε στο αεροδρόμιο να δούμε πότε θα γυρίσεις. Σε βλέπω την άλλη εβδομάδα. Τι πάω ξύδικη λέξη είναι αυτή το μεγαμπάι. Μεγαμπάιτ ήθελε να πει. Και είπε μεγαμπάι. Μην τίποτα πεις γάλα τρίμηνο μεγα. Ναι. Τίποτα άλλο, ναι. Φοβερά πράγματα. Για πάμε καλημέρα. Πες στον Καραφλοκοράκα, είπε μεγάλη ατάκα με το σίδερο ταξιδίου. Για πέλκα λέει. Γιατί είναι μικρό, ναι. Ναι, ναι. Καλημέρα, ναι. καλημέρα. Πώς το είπανε, μου ήρθε στο μυαλό. Την παγάσα. Πώς ήρθαν όλα μαζεμένα, τα στρίμωξες, τα χώρεσες, έκραζες Μαρινάκι, πέταξες και το σίδερο ταξιδίου το μικρό. Εγώ το Μαρινάκι θα τον κράξω γιατί είχε διαιτησίες. Εγώ το Μαρινάκι θα τον κράξω γιατί έχει το μεγαλύτερο σύλλογο στην Ελλάδα και τον έχει με το Μαλμπουενά 35 χρονών. Και του χάλασε την πιάτσα ο Βανσαβίδης γιατί και παίρνει παίχτες και τώρα τον αναγκάζει να κάνει και αυτός κάτι. Ναι. Του τη χάλασε την πιάτσα. Α, μπράβο. Ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώσονα. Καλημέρα, βαριές φανέλες του ομίλου Μετρομίντια. Ο γάβρος. Περαστικά στο Φορτούναρο, περαστικά στον Κωστάκι. Θα γυρίσει δυνατός. Ήταν σαν το Βιερίνια, παρέα. Σαφαρός τραυματισμός στην καριέρα του, 27 χρονών.
Λοιπόν. Ρε εσύ Δήμο, πριν πεις ό,τι θες να πεις, πριν πεις, πώς καταφέρεις. Κάτσε ρε Δήμο λίγο, κάτσε ρε ψυχούλα μου. Πώς καταφέρεις να είσαι ρε Δήμο από τον Κορινό και να έχεις προφορά Πειραιώτη ρε φίλε. Λες και τον ακούω από τον Πασαλιμάνι, δεν τον ακούς. Από εδώ. Έχει πάρει τη μαγιά από κάτω, ε. Χρειά της φωνής. Ναι, έλα, έλα, πάμε ρε Δήμο. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Το νέο χθες για το Φορτούνι έσκασε 11 η ώρα το βράδυ. Οι εφημερίδες τυπώθηκαν 1 η ώρα το βράδυ. Πώς περίμενες να γυρίσει πίσω, ρε. Άντε, μπράβο, έξτρα είδηση. Λοιπόν, εγώ είμαι επίοικης. Ναι. Σαββατοκύριακο θα κάτσω στην παραλία που δεν θα πάω. Ναι, πού θα πας στην παραλία, πάμε καμιά εδώ να βουτήξουμε καμιά πισινούλα. Χαλαρά, μην μας πετύχει κανένα τσουνάμι. Πείτε και ένα καφέ και πείτε τα τώρα, θα με αφήσετε να μιλήσω. Ναι, να σε πω όμως κάτι, ρε Σιδήμα, εγώ τώρα διαβάζω δηλώσεις του Μάρτιν στην Νόβα τώρα πριν από λίγο. Αυτές είναι χθεσινές, Νικό. Είναι χθεσινές, άρα ναι. Πριν τον τραυματισμό. Όχι, όχι, λέει, θα αντικαταστήσω, λέει. Τον Φορτούνι εκ των έσω, λέει. Εκ των έσω. Άκου να δεις. Ναι. Για πες μας λοιπόν για τον εκ των έσω την κριτική σου. Νότιχαμ. Ναι. Καρβάλι τραυματίστηκε 2 μήνες έξω. Α, και αυτός βγήκε λοιπόν, σάπιος και αυτός. Λοιπόν, ναι. Εγώ. Βαγγέλη Μαρινάκη, λέω σήμερα. Βαγγέλη Μαρινάκη. Άκου μαγιά. Σήμερα. Σήμερα. Πάνε χτύπα την πόρτα της Πόρτο. Και φέρε το κολυτάρι του τερματοφύλακα Ζωσέσα. Ωχ, ξέρεις ποιον θέλει. Σέρτζι Ολιβέιρα. Ξέρεις ποιον, τον Κοτσίδα. Τον Κοτσίδα θέλει. Πάρ τον Ολιβέιρα το να κάνουμε εδώ το γύρο του θριάμβου από τα Χριστούγεννα. Να χάσουμε. Άμα πάρ τον Ολιβέιρα, έσφιξα, φίλε. Άντε ρε, φύγε από εδώ πέρα. Ο Κοτσίδα. Άντε φύγε από εδώ πέρα. Για δεκάρι. Με Ποντένς Ολιβέιρα. Για δεκάρι. Κοίτα, για δεκάρι. Πάλι δεν το πούμε. Αργός είναι. Τι αργός, εσύ δεν θέλει να μας τρυπήσει τώρα, κατάλαβε. Κάνει ο Πειραιώτης από τον Κορινό. Τον Κοτσίδα θέλω δεκάρι. Ωχ, τον ακούς. Μαζί με τον Ποντένς από αριστερά. Να έχω προφορά ο Κορινιώτης από τον Πειραιά. Θέλει τον Ποντένς. Θέλω να έχω Ποντένς από Κοτσίδα, λέει. Φύγε Δήμο. Ολιβέιρα. Θες Σέρτζιο, αλλά εγώ διάβασα τον Μάρτις ότι τον είπαν από πάνω. Θα βρω τη λύση, λέει, με Βαλμπουενάλη. Όταν το διώξει τον Γενάρη. Και θέλω ψυχολογική υποστήριξη. Άντε. Θέλει μπεκάτσα, γουστάρει μπεκάτσα, είναι φαν. Τα λέμε, Δήμο. Αν διώξουν τον Μάρτις, εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Όταν έχω πλούσιο πρόεδρο, δυνατό. Όπως είναι ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης. Ναι. Και εδώ ότι κολυσιεργώ λίγο στις μεταγραφές. Μάστα. Πάω, χτυπάω την πόρτα και λέω: θέλω μεταγραφές. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έχω... Με κλωτσάς, ναι, και την πόρτα. Μπαμ, μία, την ανοίγει. Έχασε και ο Αναστασιάδης την, ναι, επαφή του με την ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Ναι. Όταν πήγε να κάνει οικονομία στο Σαββίδη. Κοίτα να δεις που θα αποθεώνεις λίγο τον Λουτσέσκο, παιδιά, να ξέρετε. Φέτος θα τον κυρίσει τούμπαλίν εντελώς. Άμα πάει χειρότερα, γιατί να μην τον αποθεώσω. Καλύτερα δεν γίνεται να πάει κανένας. Τι θα πάρει ξανά ή τον πρωτάθλημα πάω. Τη φιλοσοφίας, ναι, όταν πεθάνει, δικαιούται ο άλλος. <θα μου λέει. laughs> Κάτσε με στο Σκάι Σμιθ κανένα Γενάρη και έρθει ξανά. Πάμε. Πάμε, καλημέρα. Έλα. Έλα, Βιερινέ. Πού είσαι, ρε πουλιά. Πού είσαι, ρε πουλιά. Άντε να σε δω σήμερα. Δεν μου λες, Αυγερίνα, είσαι πολύ μπουρδολόγος τελικά. Ρε. Πώς. Μπουρδολόγος. Λες ένα κάρο βλακίες, πρωί-πρωί ακόμα δεν ξυπνήσανε, δεν είδαν το τραυματικό. Καλά, ανθρώπου. Καλά, ναι. Άκου προφορά και αυτός. Περίμενε εδώ να σου πω κάτι. Να μάθουμε. Λες για το Καρβάλιο, που δεν ξέρεις άλλους παίκτες εκτός από την Ελλάδα, το ξέρεις το Καρβάλιο. Ναι, 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 που το λες. Ναι. Ο Καρβάλιο κάνει 15 εκατομμύρια τον πήρε πέρσι. Κόψε λίγο, ναι, βγάλε λίγο, ναι. Πόσο τον πήρε, ρε φίλε, εσύ που τα γνωρίζεις, για πες μας. Τον πήρε αρκετά, τον πήρε, η αξία του χρηματιστηριακή είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια, κάπου άκου εκεί. Άκου να σου πω, όσο κάνει το, εσύ που λες για την Νότιχαμ, όσο, ναι, είναι το μπάτζετ της Νότιχαμ, είναι όλο το ελληνικό πρωτάθλημα μαζί. Κόψε, ξέρεις, κάτι πάλι επίσης. Πάλι να κόψω. Κόψε, ναι, ναι, ναι. Εσύ ο δικός σου πρόεδρος, ποιον έχεις τεχνικό διευθυντή, ερώτηση. Ποιον έχεις τεχνικό διευθυντή. Μοντέστο. Μοντέστο! Άκου να σου πω το Μοντέστο που το κορονοϊδείς. Να σου πω πέφτες που έχει φέρει. Χωρίς λεφτά. Θες να σου πω. Πες. Ξέρεις. Ναι. Γνωρίζεις. Για πες χωρίς λεφτά. Έφερε καλούς. Μαζουακού. Μαζουακού. Έφερε λεφτά ο Μοντέστο. Εντάξει. Φυσέ. Έφερε. Καμαρά. Χωρίς να βάλει ούτε ένα ευρώ. Έφερε, σου λέω, έφερε. Κοίταξε, η Nottingham Forest, η χρηματιστηριακή της αξία είναι κάτω και από τον ΠΑΟΚ, έτσι να ξέρεις, για να μην λες ότι θες. Φίλε, πες μου ένα παίκτη που αγοράσατε. Όλη η τσάπα είναι μαζί. Ποιοι είναι, ποιοι. Ποιον έχει δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ να αγοράσει. Στος λέω Ζαμπά, λέω Ζαμπά. Ποιον Ζαμπά, ρε. Τι σου λέω, ρε. Το πήρε από τη Ρωσία εκεί πέρα που δεν τον βάζανε. Δεν μου λες, δεν μου λες, ο Κούτριζε θα πάει στη Μαρσέη, τι θα γίνει. Θα πάει μετά μόλις τελειώσει το... Γιατί ο Κούτρης χαλάει σαν παίχτης. Μεσοεπιθετικά μ' αρέσει. Απλά πίσω είναι τρύπα. Συγγνώμη, δεν μου λες, ναι, ο Βιερίνια αμυντικά ήταν καλός δηλαδή. Μια χαρά. Πέρσι ήταν καλός δηλαδή. Μια χαρά. Τι, ούτε τσάπ, ούτε γκέλα, ούτε τίποτα. Ποιο εξτρέμ τον πίεσε και ήταν καλός. Για πες μένα το πίεσε και τον έκανε ρόπα. Ο Ποτένσε. Ο Ποτένσε. Κάμε εγώ όμως τα λέω, εσύ δεν τα λες.
Ρε φίλε, άκου να σου πω. Εγώ θυμάμαι, ξεσθυμάμαι τον Κούτρι να βλέπει την πλάτη του Μπίσεσβαρ του Αργού στην Τούμπα και λέω: κοίτα να δεις, ρε τον Παχάσες. Ο Μπίσεσβαρ με την μπάλα στα πόδια που λες εσύ ο Αργός. Εγώ δεν λέω. Είναι πιο γρήγορος από όλους. Εσύ, ρε φίλε, μας είπες χθες ότι ο Σεμέδο είναι αργός, θα μας τρελάνει. Αργός είναι. Πού βλέπεις αυτή την μπάλα. Αργός είναι ο Σεμέδο. Ο Αργός είναι, είναι αργός ο Σεμέδο, το λέω εγώ. Μήπως αργή είναι η κόρη του Μαθίου και δεν τη βλέπεις καλά. Όχι, αγόρι μου, όχι, όχι. Εσύ απλά τα βλέπεις όλα κόκκινα και έχεις. Εγώ τα βλέπω κόκκινα. Ο άλλος ο πουρδολόγος εκεί. Ποιος? Ένα κάρα βλακίες. Δεν μου λες δύο χρόνια που έχεις την καλύτερη ομάδα, τον καλύτερο μπακ, γιατί έρχεσαι δεύτερος, τρίτος, σε αποκλεί Λαμία. Ξαναπες μου, δεν άκουσα. Δύο χρόνια που έχεις αυτούς τους παιχταράδες. Ναι. Πες τον Άτονο, Φορτιόνι. Ποιο θα φέρει τώρα. Πολλά είπαμε. Ναι, γιατί δεν παίρνει τίποτα. Πολλά είπαμε. Τώρα τι θα πάρει εκεί. Δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να πάρει εκεί. Εσύ δεν μου λες, εσύ πήρες ένα πρωτάθλημα την προηγούμενη φορά που είχες πάρει πρωτάθλημα. Βρε άσε την πήρα, άστα ρε, άστα. Βρε αγόρι μου, εγώ δεν είχα ομάδα, δεν είχα ομάδα όμως. Εσύ μου λες ότι έχεις τους καλύτερους, μου λες ότι έχεις τους καλύτερους και σε κάνει πλάκα ο ΠΑΟ Καΐτος, σε κάνει πλάκα η ΑΕΚ. Τι πώς, πλάκα. Μέσα έξω σε κέρδισα. Να μην το τραβήξουμε, Αυγερινέ. Ποιο θα φέρει σαν τη Φορτούνη, αυτό είναι το θέμα. Κάτσε ρε, κάτσε σύρε, περίμενε λίγο. Αυγερινέ, επειδή έχουμε πολύ κόσμο, ποιον θα φέρει για Φορτούνη. Αυτό. Θα φέρει, εγώ ξέρω δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι σαν να χαρήκατε ρε παιδιά που άλλο το χαρήκανε. Όχι, εγώ δεν χάρηκα και το λέω. Δεν χάρηκα, θεωρώ το Φορτούνι πολύ καλό παίκτη. Να πω κάτι και για το σταθμό σας, έτσι. Να πω κάτι για το σταθμό σας. Από τα 10 άτομα που βγαίνουν εκεί σε εσάς, ας πούμε, τη μέρα, οι 5 είναι Ολυμπιακοί. Όχι, ρε φίλε, τώρα. Δεν άσχημα. Απλά σήμερα πιάσαμε το θέμα του Φορτούνι. Αυτό. Μας ακούει όλο τον Αυτόπουλο κάθε μέρα και μιλάει με Ολυμπιακούς. Εντάξει, παιδάκι μου. Αλλά η απάντηση είναι η εξής. Άμα πάει τώρα ο κύριος Μαρινάκης εκ των έσω να μπαλώσει, θα τον κράξουμε. Εσείς δεν θα το κάνετε. Ποιος θα το κράξει, ρε, θα φέρει παίχτη, ρε. Κόλα, ρε. Θα φέρει παίχτη. Φύγε, Αυγερινέ, να πάρουμε κι άλλο κόσμο. Καλημέρα. Τον Νίκανσον έδωσε άλλα 5 να τον πάρει. Έλα, δεν, όπως θέλει, τα λέει ο Αυγερινός. Καλημέρα. Πάμε. Καλημέρα από Αριδαία. Έλα, Αριδαία. Τελευταίος βγήκα πάλι. Δεν τίποτα, είσαι τελευταίος. Δεν είσαι. Να στείλω χαιρετίσματα έτσι για καλό Σαββατοκύριακο. Στα αδέρφια μου στη Καλαμαριά που δουλεύουν, στο ΟΚΔΑ Παμαία. Ωραίος. Καλαμαριά. Ναι. Σουηδία, Οψάλα. Εκεί σπουδάσαμε. Ναι. Καλονί, Μυτιλίνη. Ναι, ναι. Και Καλυθέα Χαλκιδικής. Πώς ενώνονται όλα αυτά, ρε φίλε, Οψάλα, Κρακοβία. Τι τρίγωνο το βερμπού δεν είναι αυτό. Έχω φιλαράκια εκεί πέρα που σας ακούνε, είναι φανατικοί. Ναι, Οψάλα έχουμε σίγουρα, γιατί ήμασταν και εμείς εκεί. Στην Οψάλα μας έλεγε. Όχι, Οψάλα ακούει το Μετρόπολη. Βέβαια. Φοιτητούπολη μεγάλη. Δεν ξέρω αν ακούει το Μετρόπολη, εσάς σας ακούνε πάντως. Μας ακούνε, ναι, μας ακούνε. Κωστή, τι λέει εκεί η γειτονιά μας, η Χουρμούζη. Έμενα εκεί πέρα για 5 χρόνια. Καλά πάει. Το φούρνο. Καλά πάει εκεί. Ο φούρνος του Πέτρου, ο Διονύσης εκεί, ο Γιώργης. Δουλειές καλά όλα. Το καφενείο εκείνο είναι ανοιχτό ακόμα. Ο Χρόνος. Και το Χρόνο. Όχι ο Χρόνος, απέναντι. Ο Διονύσης, βέβαια. Πάει πολύ καλά ο Διονύσης. Πολύ καλή κουζίνα. Το κομμωτήριο. Πάει εκεί συνέχεια ο Κωστής. Πέντε φαβορίτες του Μόνο το προπό έκλεισε. Μόνο το προπό έκλεισε. Α, το προπό έκλεισε. Ναι, ήμουν τελευταία. Μόνο το προπό έκλεισε. Δεν τζογάρι. Τέλος θα περάσει και μια μέρα από εκεί από τη Μαρμίτα. Τα αδέρφια μου εκεί στη κλιματαριά κάθονται τώρα. Εκεί θα περάσει γιατί τα φιλαράκια τα σκέφτεται. Η Μαρμίτα προετοιμάζει τηλεμάρκετινγκ. Τηλεμάρκετινγκ, ναι, ναι, ναι. Εκπομπές, κόλπα. Σπιρουλίνες. Σπιρουλίνες, κόλπα, ναι. Καλημέρα, έγινε, παιδιά, να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, ναι. Για χαρά. Δεν βλέπω τον Πολυδεύκη να βγαίνει. Ναι. Ο Ζαΐρης έξω δάχτυλα κάνει. Ο Ζαΐρης μας κάνει δάχτυλα γιατί δεν βγάλουμε. Θα πάρουμε ακόμα ένα τελευταίο, ένα γρήγορο. Έχουμε. Ένα τελευταίο, έλα. Δεν έχω χορηγίες μετά. Καλημέρα, τελευταίος τώρα. Ναι. Έλα φίλε, κλείνεις και την πόρτα. Την καλημέρα με τον Πειραιά. Τι γίνεται ρε φτάθηκε. Λοιπόν, θα δικαιωθεί ο άλλος εγώ, ναι. Τι πράγμα ο έκανε Καράβλας, τώρα. Πείτε το σε δύο ώρες εκπομπή, ναι. Ένα σωστό έχει πει. Ότι έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα που λέει ότι κανένας οπαδός δεν χαίρεται όταν τραυματίζεται ενός αντιπάλου. Χαίρεται. Αυτό είναι η αλήθεια. Τώρα όσο τα... Εδώ βρίζαμε τους νεκρούς οπαδούς, στον τραυματισμό θα κολλήσουν. Όσο τώρα για τα άλλα που λέει για το θέμα το... με το παίχτη και ποιον θα φέρει. Νοικοκύρης είσαι. Έχεις ένα αυτοκίνητο, μια Mercedes. Παθαίνεις μια ζημιά και σου λέει σε τρεις μήνες θα πάθεις, θα σου φέρουν το ανταλλακτικό. Εσύ την αλλάζεις. Α, έτσι λες εσύ. Ναι. Όχι, εσύ που είσαι νοικοκύρης. Πες μου, εσύ που είσαι νοικοκύρης, δε Κώστα. Ω, θα περιμένω το ανταλλακτικό και πηγαίνω. Θα περιμένεις το ανταλλακτικό, ναι. Θα πάρεις ένα μικρόκι αυτοκίνητο, ένα αυτοκινητάκι να κάνεις να τον νοικιάσεις ένα μήνα. Οι ανταγωνιστές μου στις πωλήσεις θα με έχουν ξεπεράσει όμως, αυτό λέω. Ναι. Ε? Ναι. Αν το ανταλλακτικό είναι για αμάξι της δουλειάς, θα τα αλλάξω, ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Η Μπαρτσελόνα πότε ήταν που είχε τραυματιστεί ο Μέση για...
Γιατί αναλογικά η ίδια περίπτωση είναι. Αλλά Μέση άλλο δεν μπορεί να βρει. Ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό είναι ο Μέση της Μπαρτσελώνα. Ναι. Λοιπόν. Φορτούνη άλλο βρίσκεις, Μέση δεν βρίσκεις. Εδώ μπερδεύεσαι λίγο. Τι? Μπορεί για σένα να είναι ίδιοι, αλλά δεν βρίσκεις. Ναι, μιλάμε όμως για μαγαζιά, έτσι. Μιλάμε για οικονομικό. Άρα λέει ο φίλος ότι εμένα δεν θα με πειράξει. Του Ολυμπιακού βρίσκεις. Βέβαια, βρίσκει με 10 εκατομμύρια βρίσκεις. Ο Ολυμπιακός έχει να τα δώσει. Ωραία, μόλις μείνει 4 πόντους πίσω από τον ΠΑΟ. Μην διώξει τον προπονητή. Αλλά μάλιστα. Μην το διώξει. Ο ΠΑΟΚ ναι. Με το Βιερίνια τι έκανε. Έφερε παρόμοιο παίκτη, παρόμοιο συμβολέο. Έφερε το Γιαννούλη, αλλά εμείς τον κύριο Σαββίδη του ρίχνουμε πράγμα εδώ πέρα. Δεν το γλύφουμε όπως εσείς το Μαρινάκι. Αυτή είναι η διαφορά. Έφυγες, να είσαι καλά. Λοιπόν, η διαφορά μας είναι αυτή. Ο Κορέρα μίλησε στην Πορτογαλία.